Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Τρίτη 20 Αυγούστου του 2019. Είχαμε χθες εξελίξεις στην ομάδα μπάσκετ. Πολύ θετικές, λίγο θετικές. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια της εκπομπής. Νομίζω ότι και οι δύο καλεσμένοι μας έχουν να πούν αρκετά έτσι σοβαρά πράγματα και πράγματα που ενδιαφέρουν την ασπρόμαυρη οικογένεια. Έχουμε φυσικά τα τελευταία νέα από την ποδοσφαιρική ομάδα λιγότερο από 24 ώρες πριν πετάξει για την Μπρατισλάβα, για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Σλόβαν. Δίνουμε και εισιτήρια 6 για το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Σήμερα περιμένουμε από τη Σούπερ Λίγα το μεσημέρι να επικυρώσει και την αλλαγή στο πρόγραμμα, να ξέρουμε και επίσημα την ημέρα και την ώρα που θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Εμείς πάντως δίνουμε 6 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Πανετολικό, πρεμιέρα πρωταθλήματος, FM κενό ΠΑΟΚ Πανετολικός, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 545-26. Πέρα από αυτά τα 6 εισιτήρια, δίνουμε άλλα 6 για το παιχνίδι ρεβάνς με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας την επόμενη Πέμπτη. Όχι, αυτή που μας έρχεται, την επόμενη. FM κενό Σλόβαν ονοματεπώνυμο στο 545-26. Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και για τα εισιτήρια με τον Πανετολικό και για τα εισιτήρια με τη Σλόβαν, απλά γράψτε FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Αν θέλετε να πάρετε μέρος μόνο στη μία κλήρωση ή στην άλλη, διευκρινίσετε το. Θα είναι κρίμα να κερδίσετε κάποιο εισιτήριο, να μην μπορείτε να πάτε και κάποιος άλλος που μπορεί να πάει να μην κερδίσει ένα εισιτήριο από αυτά που δίνουμε σήμερα. Θα δώσουμε και αύριο εισιτήρια μάλλον, αλλά σήμερα δίνουμε, ξαναλέω, 6 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Πανετολικό στην Τούμπα την Κυριακή και άλλα 6 για τον αγώνα ρεβάνς με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην Τούμπα. FM κενό εισιτήρια, αν θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Αν βάλετε μόνο Σλόβαν ή μόνο Πανετολικός, μπαίνετε στη μία από τις δύο κληρώσεις. Τα στέλνετε τα μηνύματά σας στο 545-26. Αγάπη, τι γίνεται? Χαμός γίνεται. Χαμός, γιατί χαμός? Εισιτήρια δίνουμε για δύο παιχνίδια. Εισιτήρια ανακοίνωση δικά ΕΠΑΟ, πιστεία διαρκείας. Εισιτήρια παντού στέλνια. Ναι. Πώς θα δώσουμε? Θα δώσουμε 6 για τον Πανετολικό και 6 για τη Σλόβαν. Ω, 6 και 6. 6 και 6. Είμαστε σε πρώτη φάση. Δίνουμε πολλά. Και αύριο βλέπουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Έτσι κι αλλιώς το ενδιαφέρον για όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι τεράστιο. Νομίζω έχουν περάσει πλέον οι εποχές που σημάδευε ο κόσμος παιχνίδια. Ναι, οπότε και για τα δύο το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και θα είστε νομίζω όλοι εκεί. Περισσότεροι έχουν επιστρέψει κιόλας από τις διακοπές. Λογικά την Κυριακή το παιχνίδι, ώρα δεν ξέρουμε ακόμα. Μέχρι το μεσημέρι. 2, 3, 4. Στις 3 είναι το βέβαια. Α, 3 είναι, άρα κάτι στις 5.30. Ναι, νομίζω. Επίσημα, αν και νομίζω θα διαρρεύσει και νωρίτερα. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι και αυτό. Το πότε θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Το πότε το ξέρουμε, Κυριακή θα είναι το μάτς. Ναι, δεν μπορεί να μείνει Σάββατο. Ούτε Σάββατο μπορεί να γίνει, ούτε Δευτέρα μπορεί να γίνει. Και θα δούμε και τις αλλαγές στο πρόγραμμα. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πότε θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί, όπως λέγαμε και χθες, φαίνεται ότι θα υπάρξει και μετάθεση του αγώνα με τον Άρη, προκειμένου να μην γίνονται τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό και του Άρη με τον Όφη την ίδια ώρα. Μετά από επιθυμία, λογική μου φαίνεται, της αστυνομίας. Αυτά ως εισαγωγή. Η ομάδα είναι καλά, δεν έχουν προκύψει προβλήματα. Ευχόμαστε να μην προκύψουν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και τους επόμενους μήνες, να είναι όλα τα παιδιά μας υγιή, να έχει επιλογές ο Αμπέλ Φερέιρα. Περιμένουμε σήμερα και την αποστολή. Είσαι έτοιμος για τη Σλοβακία? Πανέτοιμος. Έχεις ξαναπάει στην Μπρατισλάβα? Μπρατισλάβα. Όχι, την άλλη φορά που ήταν το μάτς, Νίτρα. Το μάτς ήταν στην Νίτρα. Άρα Μπρατισλάβα δεν είχατε πάει. Δεν νομίζω να περάσαμε. Δεν νομίζω να περάσαμε. Άρα είναι πρώτη φορά. Νομίζω ναι. Πάντως στην Νίτρα έχουμε πάει. Τώρα στην Μπρατισλάβα. Η Νίτρα τι, λίγα πράγματα. Η Νίτρα, να μην την παρομοιάσουμε κάποια πόλη της Ελλάδας και παρεξηγηθώ. Έχουμε κάνει τηλέφωνο, δεν υπάρχει λόγος. Ξέρετε όλες ποιες πόλεις δεν είναι και πολύ τουριστικές. Πα, κάπως έτσι είναι. Ναι. Πες μια που είναι νότια.
Πού έχει πειράξει κάτι. Το Άργος. Δεν έχω εικόνα το Άργος. Πες κάτι πιο εύκολο, ρε Σταρή. Όσοι έχουν πάει στο Άργος ξέρουν. Λαμία. Όχι, μια χαρά είναι Λαμία. Μπροστά στην Ήτρα. Μια χαρά είναι Λαμία μπροστά στην Ήτρα. Στην Ήτρα είναι μια χαρά είναι. Μάλιστα. Καλά, Μπρατισλάβα σίγουρα θα είναι καλύτερα. Και τρεις μέρες τέτοιο γεμάτες θα έχεις. Ειδικά Παρασκευή μια χαρά θα είστε. Απόγευμα φεύγετε. Ναι. Οπότε θα μπορείτε να έχετε και όλη την ημέρα. Καλά, τη μισή ημέρα μπροστά σας. Μια χαρά θα είστε. Και το και την Πέμπτη το μάτς αργά. Άλλο κομμάτι. Να πάρει το διπλό. Εμείς θα μιλάμε για εσάς. Και την Πέμπτη το μάτς αργά είναι. Πώς έχουμε διαφορά με τη Σλοβακία? Δεν το έχω ψάξει ακόμα. Γιατί πάλι ξέρετε, υπάρχει το γνωστό θέμα με το πρόγραμμα το αυριανό. Αν οι ώρες είναι Σλοβακίας, αν οι ώρες είναι Ελλάδας. Τι ώρα είναι η συνέντευξη, τι ώρα είναι η προπόνηση. Λοιπόν, τώρα στη Σλοβακία έχουμε. Α, είναι για μία ώρα πίσω. 11 και 12. Ναι. Άρα είναι μία ώρα πίσω. Η Σλοβακία. Και φεύγετε αύριο το πρωί, 9.30 ώρα. 9.30 ώρα είναι η αναχώρηση. Θα αρχίσει τσάρτερ. Άρα κανένα 2 ώρα. Ναι, τόσο. Άρα 9.30, 11.30 είστε εκεί. Όλη η ομάδα μαζί. Δεν έχουμε εμείς παιδιά και από παιδιά, θα τα στείλουμε με 2 και 3 πτήσεις. Πάμε τσάρτερ. Όλη η ομάδα μαζί. Σημαντικό αυτό να ξέρετε. Ξεκούραστε. Άλλες ομάδες μπορούσαν να επιλέξουν το πούλμα. Εντάξει, επειδή ταξιδεύεις μια ώρα την ημέρα. Κοίταξε, πολλοί φίλοι του Άρη ακόμα το συζητάνε ακόμα και τώρα ότι για το 3-0 στη Μόλτε έπαιξε ρόλο αυτή η ταλαιπωρία. Το έχουμε ξαναπεί ότι οι ποδοσφαιριστές είναι κακομαθημένοι. Δεν αποκλείεται. Και ακόμα κι αν κάποιος, δεν νομίζω να το κάνει κάποιος επίτηδες, αλλά μέσα τους υπολειτουργεί νομίζω όλο αυτό. Ο παίκτης είναι κακομαθημένος. Ή καλομαθημένος, εντάξει. Και εσύ και εγώ με κάνουμε ένα ταξίδι βέβαια, που αλλάζεις τόσο μέσα και μπαίνεις σε λεωφορείο γιατί είχες τις αποστάσεις και όλα αυτά, μια κούραση θα τη βγάλεις μετά. Δεν θα είσαι άνετος. Δηλαδή εσύ αν αύριο άλλαζες 3 αεροπλάνα για να πας στην Μπρατισλάβα, δεν θα ήσουν πολύ πιο κουρασμένος από το να πας με ένα τσάρτερ, να κάνεις ένα ταξίδι 2 ώρες και πας στο ξενοδοχείο σου και τέλος. Ασφαλώς και ναι, αλλά σου λέω φαντάσου όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές. Ναι, εντάξει. Ένα παραπάνω. Αλλά σου λέω, στο ανθρώπινο κομμάτι τους καταλαβαίνεις μέχρι ένα σημείο. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Θα έχουμε μαζί μας και τον Σταύρο στα επόμενα λεπτά. Υπάρχει φυσικά και αυτό το θέμα με την Νόβα που από χθες γίνεται ένας χαμός. Δικαιολογημένα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Δικαιολογημένα νομίζω γίνεται χαμός. Εγώ συνεχίζω μετά από τόσες ώρες να μην μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα αυτής της ανακοίνωσης. Πραγματικά ψάχνω να βρω πιθανές αιτίες που η Νόβα έβγαλε αυτό το ρεπορτάζ με εισαγωγικά, παύλα ανακοίνωση, παύλα τοποθέτηση, παύλα κριτική, δεν ξέρω και εγώ τι. Παύλα υποτίμηση του ΠΑΟΚ. Έχει ξαναγίνει κάτι, δεν έχει ξαναγίνει. Όχι. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει βγει κάποιος με τόσο ευθύ τρόπο και να κριτικάρει μια απόφαση μιας ομάδας ή να κριτικάρει μια κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί. Σε πρώτη φάση. Όλα είναι business. Εντάξει. Το όφελος που μπορεί να έχει Νόβα από αυτή την τοποθέτηση δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει. Εγώ δεν είχα και δεν έχω κάποιο πρόβλημα με την Νόβα από την άποψη ότι ανώνυμη εταιρεία είναι. Δεν μπόρεσε να έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τους ισχύτους ψηλόγους. Θα μας τα πει αργότερα και ο Σταύρος. Οκ, γιατί να βάλει απέναντι τους οπαδούς του ΠΑΟΚ? Είναι σαν να τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σαν να επιλέγεις μια μερίδα του κόσμου και να λες ότι εσύ είσαι εκτός. Δεν γιατί ξέρω. Φαντάζομαι τι ότι σημασία έχει αυτό. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, που είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα συνεχίσει την Νόβα εδώ και πολλές εβδομάδες, να μην πω μήνες. Είναι γεγονός ότι πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ είναι συνδρομητές της Νόβα. Γιατί θέλουν να βλέπουν Ιταλία, γιατί θέλουν να βλέπουν Ευρωλίκα, γιατί θέλουν να βλέπουν ταινίες, δεν ξέρω. Γιατί αυτούς λοιπόν να τους πας απέναντι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τους πήγανε. Δηλαδή τα μηνύματα από χθες και τα σχόλια και στο Facebook και παντού, στο Twitter παντού, υπάρχει, σε, κείμενα, Νόβα, σε κείμενα δικά μας του ΠΑΟΚ 24 και παντού και σε κείμενα ακόμα της Νόβα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα μηνύματα είναι ενδεικτικά. Αν μπορεί να μας το εξηγήσει ο Σταύρος. Γιατί η Νόβα αποφάσισε τη δεδομένη χρονική στιγμή αντί να διαφημίσει το προϊόν της, που καλώς να το διαφημίσει. Έχει τον Παναθηναϊκό, έχει την ΑΕΚ, έχει τον Ολυμπιακό, έχει και άλλες ομάδες. Οκ, μαγιά της να το διαφημίσει και πάμε παρακάτω. Γιατί αποφάσισε να βάλει απέναντι τον ΠΑΟ και τον κόσμο, πραγματικά ξαναλέω, αδυνατό να το καταλάβω. Και θα σου το πω και αλλιώς. Ποια είναι η Νόβα και η κάθε Νόβα που μπορεί να σχολιάσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί με δεν αυτό, είναι καν. Με αυτόν τον τρόπο κανένας. Ναι, δηλαδή είναι και το ύφος
Δεν ξέρω καν τι είναι βασικά. Κανείς μας δεν ξέρει αν είναι τοποθέτηση, αν είναι ρεπορτάζ, αν είναι. Κανείς δεν κατάλαβε μάλλον όλο αυτό τι ήταν. Αλλά το ύφος είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή υπάρχει μια ειρωνία, ένα κάτι, ότι κάτι υπάρχει από πίσω και γιατί έγινε αυτό. Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Να το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω. Έτσι αποφάσισε η Νόβα. Ειρωνεύεσαι δηλαδή τον ΠΑΟΚ. Και κριτικάρεις, ας πούμε, την κατάσταση. Οκ, okay, ο καθένας αποφασίζει. Και πράττει. Εγώ είπα το να μην έρθει συμφωνία μια ανώνυμη εταιρεία με μια ΠΑΕ. Οκ, okay, έχει συμβεί και θα ξανασυμβεί. Γιατί όμως χρησιμοποιήθηκαν τέτοιες εκφράσεις. Ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο θα είναι το κέρδος της Νόβα. Κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Και ίσα ίσα, αυτό που καταλαβαίνουμε από χθες είναι ότι είχε γυρίσει λίγο μπούμεραγκ όλο αυτό. Εγώ δεν σου λέω ότι... Δηλαδή, κοίταξε τώρα, κοίταξε. Βιάζω αυτό το κομμάτι. Δεν με πείραξε εμένα που γράφει συμφωνία με τις τρεις δημοφιλέστερες ομάδες ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ναι, okay. Okay. Που ακόμα και αυτό είναι κάτι, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ο καθένας έτσι το κρίνει, ρε παιδί μου. Διάβασε το κομμάτι, ναι, για τον ΠΑΟΚ, μήπως υπάρχει κάποιος που δεν το έχει διαβάσει. Το κομμάτι που δικαιολογημένο νομίζω ξεσήκωσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αν θα έχει κάποια αντίδραση. Όσον αφορά τους ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, οι οποίοι δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τηλεοπτική του στέγη για την επόμενη ζώνη, αυτό αποτελεί καθαρά επιχειρηματική του απόφαση, η οποία έχει αρκετό ρίσκο. Καθώς φαίνεται να έχουν μείνει ακόμα στις υποσχέσεις και στα υπέρογκα ως παράλογα ποσά που τους έταζε προεκλογικά η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Το διάβασα 5 φορές όταν είδα το κείμενο. Δηλαδή, πραγματικά δεν το πίστευα, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει η Νόβα σε τέτοιες τοποθετήσεις. Εδώ δεν έχει πάρει θέση ρεστέρια για άλλα κι άλλα. Αυτό βέβαια είναι δικαίωμά τους, καθώς μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες μπορούν να παίρνουν τα ρίσκα τους και να αναμένουν τις κατάλληλες αποδόσεις για αυτές τις αποφάσεις. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να συζητάμε για αναβολή έναρξης ολόκληρου πρωταθλήματος λόγω επιχειρηματικού ρίσκου που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εταιρείες. Πέραν λοιπόν της σίγουρης έναρξης πρωταθλήματος στο προσεχές Σαββατοκύριακο, το βέβαιο είναι και οι ομάδες πρέπει να ξεχάσουν την κρατική ενίσχυση ω ανίδα επιβίωσή τους και να δημιουργήσουν έστω και με σημαντική καθυστέρηση ένα ανταγωνιστικό προϊόν αντί να το ρίχνουν στο παρακαλετό προς τον εκάστοτε υφυπουργό αθλητισμού. Ναι. Αν καταλαβαίνει κανείς. Δεν ξέρω, για να το κλείσουμε σε πρώτη φάση. Τι εννοεί η Νόβα. Ο καθένας είναι δικαίωμά του να εκφράζει το πως θέλει. Αναφέρε το. Και είτε να γράφει πράγματα είτε να μην γράφει. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Γιατί δεν είναι ο καθένας εδώ. Είναι συνδρομητική τηλεόραση. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να συμπεριφέρεσαι. Η κάθε δράση έχει και αντίδραση όμως. Ναι, δεν μπορεί όμως ο καθένας να λέει τι θέλει. Γιατί δεν είναι εγώ και εσύ. Είναι η Νόβα. Και αυτή τη στιγμή το ύφος είναι αγγίζει την ηρωνία. Άρα ποιος είσαι που το κάνεις αυτό. Είσαι μια εταιρεία. Οκ. Okay. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν βγήκε ποτέ να μιλήσει για άλλη εταιρεία με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, είναι μια επιλογή του ΠΑΟΚ. Η Νόβα υποστηρίζει ότι έχει κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ δεν τη δέχτηκε. Άσε που ούτε αυτό είναι 100% αληθινό, αλλά άλλη ιστορία αυτή. Τι κρύβεται πίσω από την συγκεκριμένη ανακοίνωση της Νόβα, θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο στη συνέχεια. Για την ομάδα είπαμε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τελευταία προπόνηση σήμερα, θα έχουμε και την αποστολή. Λογικά μέχρι και τις 2 θα προλάβουμε να την έχουμε. Δεν νομίζω να έχουμε εκπλήξεις. Νομίζω θα πάει πάλι ο Αμπέλ Φερέρα σε μια αποστολή 21 ποδοσφαιριστών, να έχει και 2-3 λύσεις για την απευθεία περίπτωση που υπάρχει κάποιος τραυματισμός στο τριήμερο που θα είναι η ομάδα στην Μπρατισλάβα. Να δούμε αν θα προκύψουν και κάποια συμπεράσματα για τις σκέψεις του Πορτογάλου για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο παιχνίδι με τη Σλόβαν. Δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι πάντως. Ναι. Ίσως σε επίπεδο τακτικής προσέγγισης του αγώνα, αλλά σε ενδεκάδα δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αυτό φάνηκε δηλαδή αυτές τις ημέρες. Υπάρχουν πολλά θέματα και για τη Σλόβαν και για τον ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ 24. Μία Σλόβαν η οποία νομίζω ότι δεν πρέπει να την υποτιμήσει κανείς. Είμαι σίγουρος ότι ο Φερέρα και οι υποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δεν θα κάνουν το λάθος να την υποτιμήσουν ή να θεωρήσουν δεδομένη την νίκη. Το λέω συνεχώς, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει εύκολο ένα παιχνίδι σαν αυτό, αλλά αν δεν παρουσιαστεί όπως πρέπει, μπορεί να κάνει το έργο του δύσκολο εν ώψη της ρεβάνς. Δεν έχει σημαντική παρουσία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια η Σλόβαν. Δηλαδή, παλεύει την τελευταία εξαετία
να μπει στους ομίλους του Europa League, δεν τα έχει καταφέρει. Έχει φτάσει δύο φορές, όχι ψέματα, είναι η πρώτη φορά που φτάνει στα play-off μετά από χρόνια. Η τελευταία της παρουσία σε όμιλο ήταν τη σεζόν 2014-15, όπου τερμάτισε τελευταία σε όμιλο με Σπάρτα Πράγας, Young Boys και Νάπολη, 6 ήττες σε 6 παιχνίδια. Είτε αποκλείεται στο δεύτερο προκριματικό γύρο είτε στο τρίτο προκριματικό γύρο τα τελευταία χρόνια στο Europa League. Το βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να επιστρέψουν στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και καλά κάνουν. Έχουμε αναλύσει το προφίλ της Slovan, μια ομάδα που ουσιαστικά μόνο Σλοβάκους προσβοηθείς δεν έχει. Τα λέγαμε και χθες. Κάτοχος αγάπη του κυπέλου κυπελούχων, η Slovan Bratislavas. Mm-hmm. Το μακρινό 1969. Νίκη με 3-2 επί της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, έχει πέρασει μια ζωή ολόκληρη, αλλά δεν πάβει να είναι ευρωπαϊκός τίτλος. Και... κάτι που η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο δεν τα έχει καταφέρει έχει, και εννοείται. Έτσι πως πάει η κατάσταση, εκτός αν γιγαντωθεί τόσο μεγάλος ΠΑΟΚ, δεν θα δούμε ποτέ ευρωπαϊκό τίτλο η Ελλάδα, ούτε Champions League, ούτε Europa League, ούτε Europa League 1. Λογικά λέω πάντα. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η ζωή. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί παίκτες και προπονητές έχουν απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο. Θέλουν γεμάτο γήπεδο. Νομίζω πως θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Βλέποντας τους αντιπάλους τη Slovan τελευταία εξαετία, ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Slovan. Οι υπόλοιπες ήταν, να είχαμε να λέγαμε, οι περισσότερες άγνωστες στο δεύτερο και στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι τη Slovan τελευταία εξαετία και το πιο σημαντικό, καθώς ξαναλέω, δεν είχε καταφέρει ποτέ από το 2015 και μετά να είναι στον προθάλαμο των ομίλων του Europa League. Είχε φτάσει μόνο δύο φορές μέχρι τον τρίτο προκριματικό γύρο. Όσοι τοποθετούνται για το παιχνίδι αυτό στέκονται στην μεσοπιθετική γραμμή της Slovan. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν κάνουν όλοι, δεν έχουν όλοι άδικο, μάλλον έχουν όλοι δίκιο. Το έχουμε τονίσει ότι η άμυνα της Slovan δεν είναι κάτι το φοβερό, παρότι έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στα 5 μάτς που έχει τώρα στη Σλοβακία. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και η δυναμικότητα των αντιπάλων. Αλλά μεσοπιθετικά έχει η Slovan τους ποδοσφαιριστές που αν ο ΠΑΟΚ παρουσιαστεί με αλαζονία ή με όχι την απαραίτητη συγκέντρωση στο παιχνίδι του, μπορεί και να κάνει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ το έργο του δύσκολο. Αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός και έχει την αποτελεσματικότητα, το πάθος και την λειτουργία που είχε στα μάτς με τον Άγιαξ, θα επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη και θα είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα η πρόκριση είναι αυτό που μετράει, το Α και το Ω, αλλά το ιδανικό θα είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει το εμπόδιο της Slovan με δύο νίκες. Πρέπει η ομάδα να αρχίσει να μαζεύει και πάλι βαθμούς, να βελτιώσει την συγκομιδή της βαθμολογική εν ώψη των επόμενων κληρώσεων. Είτε μιλάμε για Champions League είτε για Europa League, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται βαθμούς. Πρόπερση τελείωσε νωρίς η πορεία με την Έστρεσουντ σε εκείνο το φοβερό βράδυ στη Σουηδία. Πέρσι ήταν ελάχιστη η βαθμολογική συγκομιδή του ΠΑΟΚ, παρότι ξεκίνησε καλά στα προκριματικά του Champions League, πήρε την ισοπαλία με την Μπενφίκα στα play-off του Champions League, αλλά στο Europa League δεν πήρε τους βαθμούς που θα μπορούσε να πάρει και να έχει καλύτερη μοίρα και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Οπότε ό,τι έγινε, ξαναλέω, η πρόκριση είναι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι, για πάρα πολλούς λόγους που τους καταλαβαίνετε όλοι και δεν τους αναλύσουμε, στους ομίλους του Europa League, αλλά επειδή είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να περάσει τη Slovan με δύο νίκες, θα είναι το ιδανικό σενάριο. Αυτά ως εισαγωγή για το ποδόσφαιρο. Περίμενα να πούμε λίγο το αυριανό πρόγραμμα, γιατί έχει βγει να έχουμε μία εικόνα. Η ομάδα, είπαμε, πετάει το πρωί στις 9.30. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Αμπέλ Φερέρα και ένας παίκτης στις 8. Και στις 9 είναι η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Slovan. Ενώ ο Γιάν Κόζα και ένας προσφερειστής της Slovan θα μιλήσουν στις 6.30. Και στις 7 είναι η τελευταία προπόνηση των Σλοβάκων. Οπότε και εσύ θα είσαι εκεί και ο Σταύρος θα είναι εκεί. Και θα μας μεταφέρετε οτιδήποτε υποθεί το απόγευμα και από το πρωί από το αεροδρόμιο φυσικά. Είναι αύριο το pre-game του αγώνα, οπότε όλα εδώ θα τα ακούσετε και από το Λίμπερο και από το ΠΑΟΚ 24. Να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με Σταύρο. Ναι, είπαμε, έχουμε σήμερα δύο συνεντεύξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς όταν βγουν στον αέρα οι δύο σημερινοί μας καλεσμένοι. Και υπενθυμίζω, γιατί δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή, γι' αυτό το υπενθυμίζω, θα τρέξει τις επόμενες μέρες γιατί θα φτάνετε. Λοιπόν, δίνουμε 6 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή. Και 6 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σλόβαν τη μεθεπόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή την Πέμπτη 29 Αυγούστου. Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και για τα δύο πακέτα εισιτηρίων, και για το μάτς με τον Πανετολικό και το μάτς με τη Σλόβαν, γράψτε FM το ονοματεπώνυμό σας ή FM ΠΑΟΚ το ονοματεπώνυμό σας, το στέλνετε στο 54526. Αν δεν μπορείτε για το χ ή ψη λόγο να είστε είτε στο μάτς με τη Σλόβαν είτε στο μάτς με τον Πανετολικό και θέλετε εισιτήριο μόνο για έναν αγώνα από τους δύο, γράψτε μέσα στο μήνυμα και τη λέξη Πανετολικό στη Σλόβαν, για να μην μπείτε σε μια κλήρωση που δεν θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το εισιτήριό σας και το στερήσετε από κάποιον άλλον. Ξαναλέω, FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Αν θέλετε μόνο εισιτήριο για Σλόβαν, βάλτε και τη λέξη Σλόβαν κάπου μέσα, ή μόνο για Πανετολικό, κάντε το αντίστοιχο και το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη κλασικά λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σταύρο. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Επενθυμίζω, έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά για να μπείτε είτε στην κλήρωση για τα 6 εισιτήρια που δίνουμε για το ματς με τον Πανετολικό την Κυριακή. FM κενό το ονοματεπώνυμο του στέλνετε στο 54526, είτε για τα 6 εισιτήρια που δίνουμε για το ματς ρεβάνς με τη Σλόβαν τη μεθεπόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Αν θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, γράψτε και τις δύο, μην γράψετε τίποτα. Αν θέλετε να μπείτε μόνο στην κλήρωση για τα εισιτήρια με τον Πανετολικό, γράψτε κάπου τη λέξη Πανετολικός. Αν θέλετε μόνο για την κλήρωση της Σλόβαν, γράψτε κάπου μέσα στο μήνυμα τη λέξη Σλόβαν. Λοιπόν, έχουμε χθες και την φοβερή συνέντευξη του Μοχάμεντ Σαλάχ. Την οποία, Στέλιο, θεωρώ. Να σταθούμε λίγο. Θεωρώ ότι καταρχάς άνοιξε να διαβάσεις για να το σχολιάσουμε, γιατί πραγματικά έχει πει ο άνθρωπος φοβερά πράγματα για τον Ουάρντα. Αλλά εγώ, Στέλιο, λίγο βλέποντας τώρα τα πρωινά story του Ουάρντα, δεν κατάλαβα ότι έδωσε και πολύ σημασία. Δεν νιώθει, ρε. Δεν νιώθει. Λες να μην αντιλήφθηκε το εννοούσε ο Σαλάχ. Νομίζω αντιλήφθηκε. Αλλά. Δεν τον ενδιαφέρει, εντάξει. Είναι μερικοί άνθρωποι που κοιτάνε την πάρτη τους. Και δεν τους αγγίζει, τι λένε γύρω. Εντάξει, έχει αυτό τα καλά του. Πάντως είναι σαφώς ένα θέμα σοβαρό. Ευτυχώς μέσα σε όλα αυτά δεν αναφέρεται κάπου ο ΠΑΟΚ. Γιατί όταν μιλάει ο Μοχάμεντ Σαλάχ με την αναγνωρισιμότητα που έχει ο Αιγύπτιος, είναι μέσα στους top 10 ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Καταρχάς είναι ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής της Αιγύπτου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όποτε μιλάει, τον προσέχουν όλοι ευλαβικά. Ναι, γιατί ταυτόχρονα είναι και ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ. Έχει μεγάλη σημασία. Αν έπεσε στη Ζάμαλεκ, το να είσαι κορυφαίος της Αιγύπτου δεν θα έρθανε στο CNN. Ναι, και σαν προσωπικότητα, έχει δείξει διάφορα πράγματα ο Σαλάχ. Και τον έχει στηρίξει τον Ουάρντα. Δηλαδή, για να φτάσει αυτό στο σημείο να πει αυτό το πράγμα, ενώ στο παρελθόν τον έχει στηρίξει πάρα πολλές φορές και δημόσια. Την ώρα που δεν έπρεπε να το κάνει. Ξαναλέω, έδωσε ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνέντευξη στο CNN. Για διάβασα λίγο. Από τα 7 λεπτά της συνέντευξης, τα 6 αναλώθηκαν στον Άμρου Άρντα και γενικότερα πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι γυναίκες. Μεταξύ άλλων, είπε ο Σαλάχ ότι ο Άρντα χρειάζεται θεραπεία ή αποτοξίνωση. Ναι. Για όσους δεν το γνωρίζουν, υπάρχουν και κλινικές που κάνουν αποτοξίνωση και για το σεξ. Ναι. Γενικότερα για τις ορμές που έχει ο καθένας. Δεν είναι μόνο για τα ναρκωτικά ή το ποτό. Εντάξει, αυτό ναι. Εννοεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Mm-hmm. Προκειμένου να είναι σίγουρο πως δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Είπε ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ρωτήθηκε για την επιστροφή του Άρντα στην ομάδα στο Κόπα Αφρικα. Γιατί θυμόμαστε όλοι ότι είχε τιμωρηθεί μετά από την επόμενη μέρα ξαναγύρισε στην ομάδα. Είπε δεν είχα κανένα ρόλο στην επιστροφή του Άρντα στην ομάδα. Δεν είμαι ο ηγέτης της ομάδας ή ο προπονητής. Πιστέψτε με, δεν είμαι τόσο δυνατός για να αλλάζω πράγματα. Και είπε οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον απαραίτητο σεβασμό. Το όχι σημαίνει όχι. Στον Ουάρντα πάει αυτό. Άμερ, άμα ακούς. Επίσης οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να μιλάνε για οτιδήποτε δεν τους αρέσει. Να μιλήσω για τον εαυτό μου. Θέλω όταν η κόρη μου έχει ένα πρόβλημα να μπορεί να αισθάνεται ελεύθερη να έρθει
και να μου μιλήσει. Δεν πρέπει οι γυναίκες να φοβούνται κανένα και τίποτα. Είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Ναι. Θα λέω εγώ τέτοια συνέντευξη, να τόσο ευθέως να μιλάει ένας παίκτης για έναν άλλον συμπατριώτη του, όσο να πεις είναι λίγο βαρύ το πρέπει να πάει σε, για αποτοξίνωση, ναι, να κάνει θεραπεία. Τον λέει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πραγματικά. Δηλαδή δεν το στρογγυλεύει καν. Αυτό που θέλει να πει το λέει. Τώρα, ο Άρτα πραγματικά αμφισβητώ ότι έχει καταλάβει τι γίνεται, ακόμα και τώρα, μετά από αυτά που είπε ο Σαλάχ. Επειδή έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι ο Άρτα τον έχει το Σαλάχ ίσως και σαν πρότυπο κάπως. Το έχει πει πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ακούει και αντιλαμβάνεται τι μήνυμα του στέλνει ο Σαλάχ. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέει. Δεν είναι κάτι παράλογο. Πραγματικά η συμπεριφορά του Άρντα έχει δημιουργήσει θέμα πρώτα στον ίδιο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βγει από αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Άρντα είναι αυτός που πραγματικά δεν μπορεί να βρει πουθενά έδαφος σε καμία ομάδα. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα ακόμη και οι Αιγύπτιοι δημοσιογράφοι μας ρωτούσαν αν υπάρχει ενδεχόμενο από ομάδα του εξωτερικού να έρθει κάποια πρόταση για τον παίκτη, και πραγματικά δεν υπάρχει, γιατί είναι τόσο άσχημη η εικόνα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος για τον εαυτό του, που δεν είναι εύκολο να μπορέσει να πείσει μια ομάδα ότι αυτός ο παίκτης έχει αλλάξει. Γιατί οι ευκαιρίες που έχουν δοθεί είναι πάρα πολλές. Δεν μπόρεσε να μείνει στην Ελλάδα, δεν μπόρεσε να μείνει στην Πορτογαλία. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι την οποιαδήποτε ευκαιρία του δίνεις, στα λόγια λέει ότι την παίρνει, αλλά στην πράξη δεν την αρπάζει ποτέ από τα μαλλιά και την πετάει. Οπότε νομίζω ότι και αυτή τη φορά ο Άρντα δεν έχει αντιληφθεί τι γίνεται. Συνεχίζει τις δικές του προπονήσεις στο γήπεδο. Πρέπει να βρει τρόπο πάω και να απαλλαγεί από τον Άρντα. Ναι, παραμένει εδώ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση πραγματικά να ακούσω από τον ίδιο ότι μπορώ να παίξω κιόλας τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θεωρώ ότι αν του δοθεί ευκαιρία να δώσει μια συνέντευξη θα το πει εύκολα, το λέει. Τον πολεμάει όλη η κοινωνία. Ναι, εντάξει, άλλο κομμάτι αυτό. Δεν, ναι, μπορεί βέβαια να καταφερθεί εναντίον του Σαλάχ, γιατί είναι ο Σαλάχ. Όχι. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είχαμε σκοπό να ξαναφέρουμε την κουβέντα του Άρντα, αλλά όντως. Εντάξει, είναι πολύ. Όταν μιλάει ο Μοχάμεντ Σαλάχ στο CNN, είναι ένα θέμα, έτσι, Νίκο. Βέβαια. Όσο να πεις, δεν μίλησε σε κάποιο τοπικό κανάλι του Καΐρου, μίλησε στο CNN. 7 λεπτά για τις γυναίκες. Ποιος το λέει, επειδή την άκουγα την κουβέντα σας, εντάξει, αν το έλεγε, ξέρω εγώ. Δεν μου έχει κάνει τέτοιο τεχνικό παιδί. Ο Μέγκαχετ. Ναι, και κάποιος παίζει τώρα σε αυτήν την ομάδα, ρε παιδί μου, οκ. Αλλά τώρα που το λέει αυτός, εντάξει, όπως θα το κάνουμε, έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, αφήνουμε τον Άρντα. Είχαμε χθες πράγματα στο μπάσκετ. Νομίζω προς θετική κατεύθυνση, θα έλεγα. Ήσουν εκεί, μπορείς να μας πεις περισσότερα. Ναι, σίγουρα προς θετική κατεύθυνση. Χθες ουσιαστικά ήταν η πρώτη τέτοια συζήτηση. Δυστυχώς θα πρέπει να φτάσουμε 19 Αυγούστου, ναι, που όντως υπήρχε αποτέλεσμα. Δηλαδή, στη χθεσινή συζήτηση που έγινε στα γραφεία του ΑΣ, και ήταν παρόντες πρόσωποι του Ερασιτέχνη, ήταν παρούσα η διοίκηση της ΚΑΕ, ήταν επίσης άνθρωποι που είναι κοντά στο τμήμα μπάσκετ, νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται. Έτσι, είναι δίπλα, όπως είναι ο Κωνσταντινίδης, ο Νάσος Βλάδικας, είναι και άλλοι που απλά χθες δεν μπορούσαν να είναι εκεί στην χθεσινή συνάντηση. Και εκτός από το ενδιαφέρον για την κουβέντα, προέκυψαν και διάφορα πράγματα τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά. Το ένα έχει να κάνει με την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον κύριο Φλεβαράκη, την ανακοίνωση που είχε πριν από λίγο για τα εισιτήρια διαρκείας, χθες αποφασίστηκε να κυκλοφορήσουν. Και βέβαια, για να γίνουν διάφορα πράγματα για να τρέξει κανένα, αυτό που λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν θέλει χρήματα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο της πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ειδικά μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, όσο περνούσε καιρός και δεν βρίσκονταν χρήματα, το πρόβλημα όλο και μεγαλώνει. Σε αυτό το πράγμα λύση δίνεται μέσω ενός ανθρώπου που το έχει κάνει για αρκετές φορές στο παρελθόν και στην ΚΑΕ τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε τμήματα του ΑΣ, και μιλάω για τον Κώστα Ναμυρίδη. Και επίσης την ίδια κατεύθυνση είναι κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν χθες για να τρέξουν κάποιες συναντήσεις με χορηγούς που τρέχουν σήμερα. Ωραία. Και να υπάρχουν έτσι κάποια ποσάκια από εκεί να προκύψουν, για να υπάρχει ένα καλό
τέλος πάντων σακούλι, να το πω έτσι, για να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ να επανεκκινήσει την ΚΑΕ. Μου έδωσε την καλύτερη πάσα. Έχουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Κώστα Μυρίδη, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Μυρίδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας έφερε πάλι κοντά στην ομάδα μπάσκετ? Νομίζω η κατάσταση στην οποία ήρθε δύσκολη, έτσι δεν είναι? Η κατάσταση είναι δεδομένη δύσκολη και θεωρώ ότι δεν είναι τώρα δύσκολη. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι πολύ δύσκολη. Η ομάδα πάει οριακά. Που λέω και εγώ, μου το περνάει το ένα εμπόδιο, Παναγιά βοήθεια για το επόμενο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια. Είναι μια ομάδα που χρωστούσε 3, 4, 5 εκατομμύρια πόσα χρωστούσε. Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να βάλει αυτά δεν υπήρχε και υπήρχαν μεσοβέζικες λύσεις. Λιγάκι εδώ, λιγάκι ο Σαββίδης, λιγάκι εγώ. Έτσι προχωρούσε η ομάδα. Τώρα ήρθε μια κατάσταση η οποία το πρόβλημα διωγγώθηκε και έφτασε σε οριακό σημείο. Νίκο. Καλησπέρα και εμένα, κύριε Μυρίδη. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας μεταφέρετε, όχι όσο συζητήθηκαν χθες σε αυτή τη συνάντηση, αλλά το κλίμα που βγαίνει από αυτή τη συνάντηση. Γιατί μετά από χθες ουσιαστικά βγήκε κάτι θετικό που το είχε ανάγκη να το ακούσει ο κόσμος για την ΚΑΕ εδώ και πολύ καιρό. Και με τη δική σας συνδρομή, αλλά και με την παρουσία αρκετών ανθρώπων του συλλόγου. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα από εκεί. Το κλίμα ήταν μια ζήτηση στην οποία μπήκε η πραγματικότητα μπροστά σε όλους, ποια είναι η κατάσταση. Και η κατάσταση λέει ότι η ομάδα, αν δεν βρεθούν κάποια άμεσα χρήματα, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει, δεν μπορεί να συνεχίσει. Κατά συνέπεια θα πρέπει να βρεθούν κάποια χρήματα άμεσα για τις ανάγκες του χθες, του επόμενου δεκαημέρου, για να διαχειριστεί όλη η κατάσταση. Εγώ έβαλα κάποια χρήματα για να βοηθήσω όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει να βρεθούν και κάποια ακόμα. Αλλά από εκεί πέρα το βασικότερο είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι για να διαχειριστούμε την κατάσταση τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Αν όμως από εκεί πέρα ο Σταβίδης, τον οποίο όλοι προσδοκούμε τη βοήθειά του, δεν αποφασίσει να βοηθήσει, πάλι το πρόβλημα θα είναι εκεί και ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε σε πρώτη φάση θεωρώ ότι φύγαμε από το οριακό σημείο, φύγαμε από τον κρεμό, έχουμε φύγει, αλλά αν σε 15-20 μέρες δεν αποφασίσει ο κ. Σταβίδης να βοηθήσει ή δεν το έχει στο μυαλό του το κάνει άμεσα, θα βρεθούμε σε 15 μέρες πάλι μπροστά στον κρεμό. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Απλά δεν είναι ευχάριστη, καθόλου ευχάριστη θα έλεγα, θα έλεγα δυσάρεστη και στενάχωρη. Παρ' όλα αυτά εγώ λέω ότι την πραγματικότητα πρέπει να τη βλέπεις στα μάτια. Τα προβλήματα δεν κρύβονται κάτω από το χαλί, γιατί και όταν τα κρύβεις βάζεις ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί και βρίσκεις 2-3-5. Άρα πρέπει να το δεις το πρόβλημα κατάματα, να δεις τις λύσεις του, ποιες λύσεις έχει και να πάρεις και τις κατάλληλες αποφάσεις. Ακόμα και άμα είναι δυσάρεστη και δεν είσαι ευχάριστη, αν μη τι άλλο να την ξέρεις. Δεν βοηθάει το να την κρύβεις. Σωστά. Κύριε Μυρίδη, όλο αυτό το πλάνο, όλη αυτή η προσπάθεια που δεν είναι εύκολη, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς την συμπαράσταση του κόσμου? Ή ο κόσμος είναι απαραίτητος παράγοντας στην εξίσωση? Πάμε λίγο διαφορετικά. Ο κόσμος είναι μια σταθερή αξία για κάθε τμήμα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Ότι χωρίς τον κόσμο και ο Σαββίδης δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί το ποδόσφαιρο. Κανένας δεν μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα σε εμβέλεια του ΠΑΟΚ χωρίς τον κόσμο. Ο κόσμος είναι η ψυχή, η ζωντάνια, είναι αυτό που κρατάει ένα σύλλογο ζωντανό και του δίνει οντότητα. Άρα αυτό είναι εκ των ουκ άνευ, δεν το συζητάμε, το θεωρούμε σαν δεδομένο ότι η προσπάθεια του κόσμου και η βοήθεια είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, έξω από τον κόσμο φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και παράγοντες, θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν μπροστά τα στήθια τους μπροστά στο πρόβλημα και όλοι μαζί να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ροή των πραγμάτων. Ναι. Νίκο. Κύριε Μυρίδη, μας εξηγήσατε το πώς μέσα από τη χθεσινή συνάντηση και από αυτά τα χρήματα τέλος πάντων τα οποία δώσατε κι εσείς και τρέχουν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ κάποιες χορηγίες και προσπαθούν να βρουν έτσι κάποια έσοδα σε αυτή την προσπάθεια. Μιλάμε για έναν ορίζοντα 2-3 εβδομάδων. Επειδή και παλιότερα ήσασταν δίπλα στο τμήμα, απομακρυνθήκατε για διάφορους λόγους, τώρα πάλι είστε πιο δίπλα. Ποια μπορεί να είναι μια λύση
Γιατί πλέον η κατάσταση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπατε και εσείς εδώ και 10 χρόνια. Απλά τώρα έφτασε στην άκρη του γκρεμού. Ποια μπορεί να είναι μια λύση ούτως ώστε η ΚΑΕ να γίνει πλέον μια κανονική αθλητική ανώνυμη εταιρεία η οποία θα λειτουργεί σε κάποιες σωστές βάσεις και θα μπορεί τέλος πάντων να έχει τα έσοδά της, τα έξοδά της και να λειτουργεί όπως πολλές ομάδες που διεκδικούν πράγματα στο μπάσκετ. Θεωρώ είναι αρκετά απλά τα πράγματα. Δηλαδή, π.χ. στο ποδόσφαιρο της Σαββίδης έζησε τα παλιά τα χρέη και από εκεί πέρα διαθέτει κάποια χρήματα για τρέχει ομάδα κάθε χρόνο. Κάθε αντίστοιχο πρέπει να βρεθεί και στον ΠΑΟΚ, αν βρεθεί. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια χρέη. Τώρα είναι 3-4 εκατομμύρια, δεν τα ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πρέπει κάποιος να τα βάλει αυτά τα χρήματα και από εκεί πέρα να πει σαν πλάνο ότι αυτή η ομάδα για να τρέξει με τα δομέα της Ελλάδος π.χ. θέλει και ένα εκατομμύριο το χρόνο κάθε χρόνο να βάζει για να μπορεί να τρέχει να είναι αξιοπρεπής και να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα. Τώρα, η ερώτηση είναι αν μπορεί να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την πόλη. Αν έχει τα χρήματα, αν έχει τη διάθεση, αν έχει την ενέργεια, όλα αυτά για να πάρει αυτό το τμήμα και να το έχει να τρέχει με υγεία, όπως κάνει σε στο ποδόσφαιρο. Είναι απλά τα πράγματα. Λείπει ή μάλλον πρέπει να βρεθεί, αν βρεθεί, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα στο μυαλό του θα έχει αυτά τα δεδομένα και θα έχει και τη διάθεση, αλλά και τα χρήματα το κάνει. Γιατί αυτό που έφερε εδώ τον ΠΑΟΚ είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε χωρίς να έχουν πάρει την υποδομή οικονομική για να στηρίξουν αυτό το έργο. Θα πρέπει δηλαδή όταν αναλαμβάνεις, εγώ λέω, μια τέτοια ευθύνη, να ξέρεις και τι κοστίζει. Και αυτά τα χρήματα να τα έχεις περίσσευμα, όχι να προσδοκάς έσοδα. Εγώ σήμερα έχω το Γενικό Τμήμα Βόλεϊ. Έχω υπολογίσει με 0 έσοδα το τμήμα. Δηλαδή έχω κάνει τον προϋπολογισμό μου και λέω θα κοστίσει τόσο και έχω 0 έσοδα, δεν υπολογίζω έσοδα. Έτσι είμαι σίγουρος. Δηλαδή το χειρότερο σενάριο με 0 έσοδα η ομάδα θα είναι αξιοπρεπής και θα πάει εκεί που πρέπει. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ, το οποίο δεν υπήρχε. Μπαίναν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε θα έχω 1 εκατομμύριο έσοδα, π.χ. και θα βάλω και 200 χιλιάρικα. Τα έσοδα δεν ήρθανε, το 1 εκατομμύριο, ήρθαν 200, 800 έλλειμμα. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Από ανευθυνότητες και από ανθρώπους που δεν ξέρανε τι σημαίνει αυτό που πάνε να κάνουν. Και κάψαν και την ομάδα και πιστεύω κάτι και οι ίδιοι, έτσι. Δηλαδή δεν κάψαν μόνο την ομάδα. Δεν δημιουργήσαν μόνο σε διέξοδο στην ομάδα. Θεωρώ και οι ίδιοι δηλαδή κάηκαν αυτό. Έτσι. Για να είμαστε και ειλικρινείς και να μην είμαστε και κακοήθεις. Κύριε Αμυρίδη, δίνεται στον κόσμο δίκιο που έχει γυρίσει την πλάτη στην ομάδα και την έχει γυρίσει με επιδεικτικό τρόπο. Ή όχι. Πώς το βιώνετε εσείς αυτό. Όχι, προσωπικά όχι. Γιατί εγώ βασικά θα ήμουν αυτός ο οποίος πρώτος θα έπρεπε να γυρίσω την πλάτη. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Εδώ υπάρχει δεδομένο. Ή μπαίνουμε και βοηθάμε ή η ομάδα πάει β' εθνική. Παίρνεις μια απόφαση. Δηλαδή το να γυρίσει την πλάτη ποιον θα τιμωρήσεις. Λέω τώρα εγώ. Κάνω μια ερώτηση. Την ομάδα. Ας πούμε ότι γύρισα κι εγώ. Ποιον θα τιμωρήσουμε. Το σύλλογο. Την ομάδα που θα πέσει β' εθνική, δεν είναι. Mm-hmm. Αυτό δεν θα κάνουμε. Υπάρχει κάτι άλλο που θα κάνουμε. Ωραία. Αν αυτό είναι επιλογή, ο καθένας υποστηρίζει την επιλογή του. Ο κόσμος τη δική του, εγώ τη δική μου, αν είναι αυτή η επιλογή. Προσωπικά εμένα δεν ήταν επιλογή μου. Και γι' αυτό δηλαδή και μπήκα στη διαδικασία να πω ότι εγώ σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι ο πρώτος. Τώρα, αν έκανα σωστά ή δεν έκανα σωστά, δεν έχει σημασία. Εγώ έτσι ένιωσα, έτσι το έκανα. Έχετε σκοπό, κύριε Μυρίδη, να είστε ενεργό μέλος της ομάδας μπάσκετ ή ο ρόλος σας είναι βοηθητικός δίνοντας αυτά τα χρήματα που είναι πολύτιμα για την ομάδα? Πώς το σκέφτεστε? Ή δεν το έχετε σκεφτεί? Όχι, όχι. Ενεργός δεν μπορώ να είμαι γιατί βασικά μου λείπει ενέργεια. Ήδη μου λείπει ενέργεια. Δηλαδή, η ομάδα βόλεϊ, κάναμε μια ομάδα η οποία θα είναι πρωταγωνιστική, ανταγωνιστική του Ολυμπιακού. Ευελπιστώ να μπορέσουμε και να πάρουμε και πρωτάθλημα. Ευχής έργων, αλλά να μιλάμε μεγάλες κουβέντες, που σημαίνει και έχουμε παίκτες, έχουμε ξένους, σπίτια, αυτοκίνητα. Είναι ένας οργανισμός ζωντανός με απαιτήσεις, που θέλει ενέργεια. Και χρόνο, ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη, εντάξει, έχω μια επιχείρηση εδώ πέρα πολύ μεγάλη, είμαι σε μια επιχείρηση στην Αθήνα εξίσου μεγάλη, δεν έχω ενέργεια. Και θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε ότι το σημαντικότερο είναι να μπορείς να είσαι υγιής
για να έχεις αξιοπρέπειά σου και μετά από εκεί πέρα όσο μπορείς να βοηθήσεις στον βαθμό που μπορείς για να μην πάμε πίσω σε αυτό που είπα. Ότι όταν κάνεις πράγματα που δεν μπορείς, κάνεις κακό και στην ομάδα, κάνεις και στον εαυτό σου. Θυμάμαι μας είχατε πει πάλι εδώ στο ΠΑΟΚ 24 ότι όταν κάνετε κάτι θέλετε να το κάνετε καλά και όχι να το κάνετε μισές δουλειές. Αυτό το συζητάω, αυτό είναι, αυτό είναι εκ των νου κάνες, ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνεις αυτά που μπορείς να καλά, διαφορετικά δεν πρέπει να τα κάνεις. Ναι. Νίκο. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, ίσως αν από τη χθεσινή κουβέντα εκφράστηκε κάποιο, κάποια, όχι διάθεση, δεν μου είχε τη λέξη να πω την αλήθεια, αν εκφράστηκε κάποιο κλίμα από τους ανθρώπους του ΑΣ, το ρωτάω γιατί ο κύριος Αμυρίδης ήταν παρόν, όσον αφορά τη στήριξη του κύριου Σαββίδη, αν γνωρίζει κάτι παραπάνω, αν προκύπτει κάτι που είναι καινούριο. Όχι, εδώ τώρα πιστεύω δηλαδή ότι θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαββίδης θα βοηθήσει, θέλω να πιστεύω. Από εκεί πέρα όμως εγώ προσωπικά σαν Αμυρίδης λέω ότι αν θέλει να βοηθήσει θα είναι εφήσεργο και θα του χρωστούμε ευγνωμοσύνη. Αλλά ακόμα και αν δεν θέλει, θεωρώ ότι ο σεβασμός προς το πρόσωπό του πρέπει να υπάρχει. Είναι δική του απόφαση, δεν έχει καμία υποχρέωση στην ΚΑΕ. Άρα η όποια βοήθεια ή μη βοήθεια, για μας πρέπει να σημαίνει το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει ο σεβασμός προς το πρόσωπό του για αυτά που έκανε για τον ΠΑΟΚ να είναι ο ίδιος. Αν η επιλογή του να βοηθήσει, θα ασχολούμαστε λίγο παραπάνω ευγνώμονες, αλλά και αν δεν βοηθήσει, πάλι το ίδιο θα ισχύει. Για την απόφαση, κύριε Μυρίδη, της πρότασης του κύριου Φλεβαράκη, μέτρησε η εικόνα που έχει για τον ΠΑΟΚ, με την εμπειρία του, μέτρησαν όλα μαζί. Τι σας οδήγησε? Εντάξει, επειδή εγώ δεν μπήκα σε αυτές τις συζητήσεις και θέλω να πω γιατί. Mm-hmm. Για να μπεις σε αυτές τις συζητήσεις πρέπει να έχεις γνώση και άποψη των πραγμάτων για να πεις την άποψή σου. Ναι. Και όταν δεν γνωρίζεις ένα θέμα, όταν κάτι δεν το γνωρίζω δεν εκφράζω και άποψη. Και τώρα εγώ με τον μπάσκετ, επειδή το έχω πολύ καιρό, δεν έχω άποψη. Ναι. Και αυτή που δεν έχω άποψη, δεν θέλω να πετάω κουβέντες στον αέρα, έτσι να μιλάω για να μιλάω. Οπότε στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχω καμιά άποψη. Εγώ αυτό που είπα είναι πόσα χρήματα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τρέξει η ομάδα μέχρι ο κύριος Σαββίδης να πάρει μια απόφαση, που η αίσθηση μου θα είναι θετική, αλλά αυτή είναι αίσθηση, δεν ξέρω κάτι, δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Ναι. Η δική μου άποψη και η δική μου αίσθηση είναι καθαρά. Οπότε να τρέξει η ομάδα, να πληρώσει κάποιους παίχτες, να πληρώσει κάποιες πρώτες υποχρεώσεις, να δει για προπονητή, να αρχινήσει να λειτουργεί, να πάρει μπρος η μηχανή. Εγώ προσωπικά θα πω στον ερασιτέχνη και τα έσοδα από τα διαρκεία του βόλεϊ γυναικών, τα όποια έσοδα τα δώσουμε στο μπάσκετ. Χειρονομία περισσότερο σαν χειρονομία και όχι σαν νούμερο χρηματικό. Ό,τι έσοδα έχουμε από το γυναικείο βόλεϊ από τα διαρκείας θα τα δώσουμε στην ΚΑΕ σαν μια χειρονομία καλής θέλησης, σαν μια χειρονομία για να βάλουμε στο φιλότιμο και όλους αυτούς που γύρισαν την πλάτη. Έχετε βάλει βέβαια στόχο, όπως φαίνεται, να έχετε όντως μηδέν έσοδα στην ομάδα βόλεϊ γυναικών. Δεν άκουσα. Έχετε βάλει στόχο, λέω, να έχετε όντως μηδέν έσοδα στην ομάδα γυναικών. Το έχετε βάλει στόχο. Ναι. Λάρη τη λύκια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυρίδη. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μέσα στις δυνατότητες μου. Ναι. Οπότε, εντάξει, μέχρι και όλα καλά. Όντως, η προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα βόλεϊ των γυναικών είναι αξιέπαινη. Νομίζω ότι η ομάδα ενισχύθηκε και από τις ισορροπίες που ξέρω εγώ τουλάχιστον, προφανώς και καλύτερα, νομίζω ότι είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστική για τις πρώτες θέσεις. Φαντάζομαι είστε ικανοποιημένος, έτσι δεν είναι, από τις κινήσεις? Κοιτάξτε, η ομάδα που κάναμε είναι πιστεύω πάρα πολύ καλή. Και ο προπονητής, σκεφτείτε ότι τρία χρόνια ανεβαίνουμε κατηγορία και πέρυσι στις Νεανίδες πήραν πρωτάθλημα Ελλάδος. Ναι. Είμαστε πρωταθλητές, δεν είναι Ολυμπιακός. Μέσα σε τρία χρόνια λέει, κάναμε ομάδα με παιδιά τα οποία πήρα το πρωτάθλημα. Πολύ σημαντικό. Οπότε θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Αυτό φάνηκε και στα αποτελέσματα φυσικά. Και θέλω να πιστεύω ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και πιστεύω ότι εντάξει. Θα έχουμε δύο πρώτες θέσεις πιστεύω. Δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε αυτόν τον γκολ για να είμαστε οι πρώτοι ή δεύτεροι. Μακάρι να στηρίξει ο κόσμος, γιατί νομίζω και οι κοπέλες έχουν ανάγκη
να νιώθουν ότι παίζουν σε μια έδρα με συνθήκε έδρα. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ περισσότερο τον κόσμο το νιώθω από την ανάγκη που έχουν τα παιδιά που παίζουν. Αυτά δηλαδή έχουν μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο. Το λέει το εισπράττω. Εγώ στο προσωπικό επίπεδο λέω εντάξει. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να το κάνω, θα το κάνω καλά και από εκεί πέρα ο κόσμος θα κρίνει και θα αποφασίσει. Ναι. Όποιος θέλει να έρθει να μας δει και να στηρίξει την προσπάθεια θα έρθει, όποιος θέλει δεν πειράζει, όλα καλά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μυρίδη. Πάντα είναι χαρά μας να μιλάμε γιατί δεν φιλτράρετε αυτά που λέτε. Λέτε πάντα αλήθειες και δεν οροποιείτε καταστάσεις ή να έχετε υπερβολή στο λόγο σας. Και είναι πάντα νομίζω ευχάριστο και για τον κόσμο να σας ακούει. Όχι, δεν πιστεύω. Δηλαδή την αλήθεια, η αλήθεια είναι εκεί και πρέπει να κοιτάμε στα μάτια. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ομάδα μπάσκετ. Το ελπίζω προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, Νίκο, ωραία κουβέντα με τον κύριο Μυρίδη. Εντάξει, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία έχει να πει και όπως είπες και εσύ και τον ξέρουμε. Ο Κώστας Μυρίδης, εντάξει, δεν εμφανίστηκε τώρα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτό που είναι να πει θα το πει. Δεν έχει να το σκεφτεί. Και πολύ, και αυτό είναι καλό, πιστεύω. Και είναι φοβερό να ακούς Έλληνα γενικότερα να σου λέει ότι δεν έχω για αυτό το θέμα άποψη, δεν θέλω να μιλήσω. Δηλαδή, είναι φοβερό. Δηλαδή θα μπορούσε να πει ότι το Κώστα Φλεβαράκη το ξέρουμε, είναι παιδί του ΠΑΟΚ, είναι έμπειρος, αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Προτίμησε να μην πει τίποτα από το να πει πράγματα που δεν τα κατέχει. Δηλαδή είναι η εξαίρεση μάλλον στους Έλληνες που τα ξέρουμε όλα γενικότερα. Οικονομικά, πολιτικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, είμαστε όλα. Νίκο, για να το κλείσουμε να πάμε στο διάλειμμα, είναι προπονητής ο Κώστας Φλεβαράκης. Θα έχουμε και τις επόμενες μέρες την ευκαιρία να τα πούμε λίγο. Ουσιαστικά από σήμερα αρχίζει να τρέχει την ομάδα της επόμενης σεζόν με πρώτο μέλημα φυσικά τις επαφές και την καλύτερη τακτοποίηση τέλος πάντων των παικτών που έχουν συμβόλαιο. Έτσι, μιλάω για τον Βαγγέλη Μαργαρίτη σε πρώτη φάση και τον Σταύρο Σχίζα. Ο Λίνος Χρυσικόπουλος που έχει συμβόλαιο νομίζω ότι από τη στιγμή που κατέθεσε προσφυγή είναι ξεκάθαρο ότι δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο παραμονής του και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει μια κουβέντα για να μεταπιστεί. Και φυσικά επαφές για το ρόστερ, γιατί είμαστε 20 Αυγούστου σήμερα, νομίζω ότι πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες, έχοντας πλέον αυτό το μαξιλαράκι ουσιαστικά του κυρίου Αμυρίδη, πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να κάνει έναν αγώνα δρόμου για να κάνει μια ομάδα για την επόμενη σεζόν. Να ξεκινήσει προπονήσεις λογικά από την άλλη εβδομάδα, εφόσον γίνουν κάποιες προσθήκες. Και γενικότερα μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα πρέπει να τρέξει πολλά πολλά πράγματα. Έχει πλέον τα εχέγγυα για να το κάνει. Υπάρχει δηλαδή ένα ποσό το οποίο του δίνει δυνατότητα να το κάνει. Και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, γενικά μέσα σε αυτές τις ημέρες θα το πω έτσι, αναμένεται λίγο να ξεκαθαρίσει και το τοπίο όσον αφορά τον Ιβάν Σαββίδη. Τουλάχιστον αυτό περιμένουν οι άνθρωποι του συλλόγου. Αν υπάρχει και από εκεί στήριξη, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πια, αν τώρα έφυγε από την άκρη του γκρεμού και είναι λίγο πιο μέσα, μπορεί να πλησιάσει προς το δρόμο, αν υπάρχει στήριξη από εκεί. Περιμένουμε όμως να δούμε. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση το χθεσινό ήταν ένα βήμα μπροστά σε σχέση με όσα δεν γίνονταν ουσιαστικά τις προηγούμενες ημέρες. Και λέω ότι δεν γίνονταν, φυσικά και γίνονται επαφές στο παρασκήνιο, πράγματα που δεν γίνονται προς τα έξω, αλλά επί της ουσίας αυτό που έγινε χθες ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή ένα καλό κλίμα ενότητας από τους περισσότερους, κάποια νέα πρόσωπα τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον και βέβαια χρήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν δικαένα να ορθοποδήσει. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κώστα Μυρίδη και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Θα πάμε στο διάλειμμα για να πάμε γρήγορα στο Σταύρο. Στέλνετε μηνύματα για τα εισιτήρια με τον Πανετολικό. 6 θα δώσουμε και 6 για τον αγώνα με τη Σλόβαν. Αν θέλετε ένα από τα δύο, γράψτε κάπου μέσα Σλόβαν ή Πανετολικό. Αν δεν γράψετε κάτι, θα μπείτε και στις δύο κληρώσεις. FM και ονοματεπώνυμο στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Έχετε ακόμα χρόνο, 3 τέταρτα, για να διεκδικήσετε ένα από τα 6 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανετολικός την Κυριακή. Περιμένουμε την ανακοίνωση της Λίγκας για την ώρα και ένα από τα 6 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σλόβαν. Αν θέλετε και τα δύο
να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, γράψτε απλά FM το ονοματεπώνυμό σας. Αν θέλετε να μπείτε μόνο στη μία κλήρωση από τις δύο, γράψτε FM Slovan το όνομά σας ή FM Πανετολικός ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Η κλήρωση δύο λεπτάκια πριν τις δύο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θα πάμε στο Σταύρο. Τον νομίζω έχουμε. Πως ναι. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Βρήκα μια τρύπα στη ζωή μου για να ασχοληθώ και μαζί σας. Τα βλέπετε. Να είσαι καλά, ρε Σταύρο. Σταύρο, μπορούμε να μάθεις να σε κόψουμε κιόλας. Να συνεχίσεις τη ζωή σου. Δεν βγαίνεις καλά. Δεν ξεκινάς καλά. Θες να κοπείς. Αγάπη... Τι γίνεται εσύ, Σταύρο, δηλαδή. Ναι. Αγάπη, μην αρχίσω πάλι την κουβέντα τότε που σε πήρα και κοίτησε κάτω και... Φω, δηλαδή, πραγματικά. Το έχεις γραμμένο αυτό. Τώρα ξαφνικά γλώσσα. Εμά, ναι. Ξεκινάς και λες, βρήκα μια τρύπα στη ζωή μου να ασχοληθώ μαζί σας. Πες και εγώ χάρηκα που σας είδα, παιδιά, καλησπέρα. Εγώ έκανα τα πάντα για να βγω. Είμαι σίγουρη. Εγώ Σταύρο είπα να είσαι καλά, η αγάπη στην είπε να εκτιμηθεί αυτό σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο στα γρήγορα. Δουλειά μας την κάναμε, Στέργιο, αυτή που μιλήσαμε πριν την... Είμαστε σε αναμονή, θα την κάνουμε. Είναι εδώ ο άνθρωπος μας στο κτίριο, είναι ενημερωμένος για τα αιτήματά μας. Και μια μισή ώρα έχουμε ραντεβού. Εδώ δίπλα, με το διάλειμμα. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Λοιπόν, πες μου. Έχουμε την ομάδα, έχουμε Νόβα. Έχουμε Νόβα, έχουμε... Γενικά, κοίτα, πάμε στο κομμάτι της Νόβα, που εγώ γενικά δεν είμαι της προβολής. Εντάξει, κάθε εταιρεία κρίνει και πράττει και αποφασίζει ποια θέλει να είναι η στρατηγική της, τι πρόταση θα κάνει, τι πιστεύει ότι πρέπει να δώσει κτλ. Κτλ. Δεν θα κρίνω ποτέ μια ιδιωτική εταιρεία για το πώς θα... τι λεφτό θα δώσει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Έτσι. Εντάξει. Αυτή είναι η μία παράμετρο και δεν θα ασχοληθώ ποτέ με αυτό το κομμάτι. Αυτό που δεν άρεσε χθες είναι η αλήθεια, ήταν το κείμενο και μια θέση που εξέφρασε αυτή για το πώς κινήθηκε ο ΠΑΟΚ. Και το ύφος. Στο κομμάτι του τηλεοπτικού. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ του συντάκτη, υπάρχει μια... που σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι φάουλ υπό την έννοια του ότι για να το περνάει έτσι σημαίνει ότι στον συγκεκριμένο οργανισμό αυτό είναι το κλίμα. Βέβαιες. Για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άρα λοιπόν βγάζει μια αρνητική προδιάθεση απέναντι στον ΠΑΟΚ και τη στρατηγική που ακολούθησε. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ βγάζει και αυτός μια τεράστια άρνηση πλέον. Υπάρχει ένας εκνευρισμός. Υπάρχουν τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΟΚ με ακραίες εκφράσεις και πλέον τίθεται και ένα θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο οργανισμών. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι δεν εμπιστεύεται την ΝΟΒΑ. Άρα ξέχωρα αν η πρόταση που έκανε η ΝΟΒΑ ο ΠΑΟΚ τη θεωρεί εξυπηρετική. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί. Από εκεί και πέρα πλέον υπάρχει και ένα ζήτημα εμπιστοσύνης το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν καλύπτεται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι τα συμφέροντά του δεν μπορούν να προασπιστούν από την ΝΟΒΑ. Ότι η ΝΟΒΑ δεν μπορεί να διαχειρίζεται την εικόνα του. Ναι. Γιατί θεωρεί ότι υπάρχει μια άρνηση εντός ΝΟΒΑ, γιατί θεωρεί ότι οι ανταγωνιστές έχουν πολύ καλύτερη σχέση και πολύ καλύτερη πρόσβαση στην ΝΟΒΑ από ότι αυτός. Άρα λοιπόν, επειδή η ουσία είναι να μαθαίνουμε, μάλλον η ουσία είναι το αποτέλεσμα, το που καταλήγει μια ιστορία και όχι το πώς εκφράστηκε δημοσίως. Μετά τα χθεσινά, εγώ νομίζω ότι οποιοδήποτε τέλος πάντων θέμα υπήρχε επαναδιαπραγμάτευσης του ΠΑΟΚ με την ΝΟΒΑ, αυτή δεν υπάρχει πλέον. Σταυρότου. Ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να, ή να πάει στο Open ή να κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο ΠΑΟΚ επί της ουσίας βγαίνει εκτός παιχνιδιού και εκτός συνεργασίας με την ΝΟΒΑ. Αυτή είναι μια είδηση που βγαίνει από τα χθεσινά δρόμενα. Θα μου πει κάποιος, ρε Σταύρο, και αν γυρίσει η ΝΟΒΑ αύριο και πει δίνω 8 εκατομμύρια, θα πει ο ΠΑΟΚ όχι. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα εμπιστοσύνης. Νομίζω θα πει όχι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Από αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά. Απλά επειδή οι εποχές αλλάζουν, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Δεν τα βρήκανε δύο εταιρείες, όλα καλά, ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ αυτή που δημιουργείται. Πρώτα απ' όλα γιατί χωρίς τον ΠΑΟΚ δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις συνεργασίας Nova Air. Δηλαδή αν η ΕΡΤ είχε τον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να στήσει ένα
παιχνιδάκι με την Nova, πάρε σε αυτό, παίρνω εγώ αυτό, ναι, έλα ναι, ναι, να κάνουμε τέλος πάντων μια συνεργασία, από να σου μειώσω και τα κόστη. Απ' την άλλη, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία να χάσει οικονομικά φέτος, ωραία, αλλά να στήσει με ένα σωστό planning μια κατάσταση η οποία θα του επιφέρει απίστευτα έσοδα σε βάθος χρόνου. Γιατί ουσιαστικά θα διαχειρίζεται ο ίδιος τα τηλεοπτικά, τα δικά του. Άρα θα μπορεί να φροντίσει και για την εικόνα του καλύτερα, θα μπορεί να φροντίσει και για τις θέσεις του καλύτερα, σε συνδυασμό με μια εκπομπή στο Open, σε συνδυασμό με τη δημιουργία του POP TV, σε συνδυασμό με 5-10 πράγματα τα οποία θα έχουν και μια πολύ μεγάλη εμπορική αξία, αν ο ΠΑΟΚ στηθεί σωστά και στο εμπορικό κομμάτι. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές, αλλά με δουλειά σωστή και σωστό planning όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Αυτή είναι η άποψη δική μου, εντάξει. Σταύρο, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο, εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ έχω την εξής απορία και την εξέφρασα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί την Nova αυτή η ανακοίνωση σε αυτό το ύφος. Αν έχεις κάποια εξήγηση, δηλαδή τι προσδοκά η Nova από την ανακοίνωση αυτή. Εντάξει, φίλε, κοίτα, εγώ πρώτα απ' όλα θα σκεφτώ θετικά ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να ήταν ένα λάθος του αυτογράφου. Γιατί είναι λάθος. Δεν είχε λόγο το κάνει. Δεύτερον, θα πω ότι μπορεί για την Nova αυτό το πράγμα να μην είναι κάτι αρνητικό, ότι ξέβαζε μια θέση. Ναι, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια άρνηση για τον ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ωραία, στο συγκεκριμένο οργανισμό. Το γιατί δεν μπορώ να πω εγώ στο μυαλό του άλλου. Εντάξει. Καλά, σαφώς, και παραλαμβάνω, δεν θα κατηγορήσω ποτέ για κάποιον που θα δώσει τα λεφτά του. Εγώ, σαν ΠΑΟΞής, ωραία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν θα ήθελα να πάει ο ΠΑΟΚ στην Nova. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Και γιατί δεν αισθάνομαι ασφάλεια, όχι τόσο το οικονομικό. Το οικονομικό 5 πάνω, 5 κάτω, οκ. Okay. Εντάξει, η πρόταση της Nova στον ΠΑΟΚ χαρακτηρίζεται εξαστηριστική και θα το πούσα από τον λόγο ότι είναι χαμηλότερη της ΑΕΚ. Δεν γίνεται. Τώρα, παιδιά, είμαστε και περισσότεροι, είμαστε. Ωραία. Αυτό λένε όλες οι έρευνες. Και το προϊόν μας είναι ξεκάθαρα πιο εμπορικό. Από το Παναθηναϊκού, ήταν μεγαλύτερη για τον ΠΑΟΚ ή χαμηλότερη για τον Παναθηναϊκό? Εγώ θα σεβαστώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα μεγάλο κλαμπ το οποίο έχει πολύ κόσμο. Και έχει και περισσότερο κόσμο από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Και η πρόταση του Παναθηναϊκού όντως είναι μεγαλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, για μένα λάθος. Εγώ θα αποδεχτώ να είναι η μοναδική ομάδα που έχει μεγαλύτερη πρόταση από μένα, να είναι ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το δίπολο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός όπως παραδοσιακά γνωρίζουμε. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα μεγάλο δείκτη εμπορικότητας που τον σέβομαι και δεν μπορώ να κατηγορήσω, δηλαδή είναι το 27-28% της χώρας. Εντάξει, εμείς είμαστε στο 13-14 και έχουμε ανωδική τάση. Mm-hmm. Απλά εμείς είμαστε πιο εμπορικοί στα μάτια των τρίτων. Και αυτό δεν έχει μεταφραστεί σωστά από την πλευρά της Νόβα, ταπεινή μου άποψη. Εντάξει, για το σχηματισμό της πρότασης που έφτασε στα χέρια του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, και δημιούργησε όλο τον εκνευρισμό ουσιαστικά, εντάξει. Από εκεί ξεκινάει το πάρτι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο καθένας παίρνει τον δρόμο του, κάνει τις επιλογές του. Εγώ θυμάμαι εποχές, γιατί μιλούσαμε τους ανθρώπους της Νόβα και μιλάμε τους ανθρώπους της Νόβα και έχω πολλούς ανθρώπους που έχω καλές σχέσεις εκεί μέσα, που ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που προσπαθούσε να το σώσει, δημιουργώντας προϊόν που δεν υπήρχε, εννοώντας ότι ο ΠΑΟΚ έφερε μια ισορροπία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αν σήμερα η Nova έχει ένα προϊόν το οποίο είναι ανταγωνιστικό, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αλλά αυτός ο έρωτας δεν υφίσταται πλέον. Πάμε παρακάτω. Για μένα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ που γίνεται. Ναι. Ξέχωρα αν δείχνει ήττα σήμερα. Αν ο Νταμπλούχος αήττως προαθλητής δεν μπόρεσε να εισπράξει στο timing, στο τηλεοπτικό συμβόλαιο που είναι το νούμερο ένα έσοδο, είναι ήττα, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μέσα από τέτοιες ήττες σου δημιουργούνται ευκαιρίες επιχειρηματικές και ευκαιρίες επικοινωνιακές, θα πω εγώ, που σίγουρα δεν θα έβρισκες άλλο τοπίο για να το αναπτύξεις τόσο πολύ όσο ένα κανάλι του Προέδρου του ΠΑΟΚ, όσο ένα κανάλι που θα δημιουργήσεις εσύ μέσα από δική σου πλατφόρμα, όσο τέλος πάντων με πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις, ωραία, για να δείξεις ότι δεν
πώς το λένε, ότι δεν έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα, όχι προς, για το δικό σου κακό, αλλά για το δικό τους. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν χρειάζεται να το πρατιάσουμε άλλο. Και κάτι βίντεο με αποδικοποιητές που καίνε και αυτά τα βλάχικα, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, έχουν γίνει. Δεν χρειάζεται. Ναι. Είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο πλέον, σαν ΠΑΟΚ. Ας το δούμε λίγο πιο τεχνοκρατικά, λίγο πιο επιχειρηματικά το πράγμα. Για μένα δημιουργείται τεράστια ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Σταύρο, επαναφέρουν οι Ιταλοί ακόμα και σήμερα το όνομα του Θόσβη, του Νορβηγού Χαφ, 23 χρονών. Ναι. Γνωρίζουμε τίποτα. 23 χρονών. 23 χρονος. Ναι. Γνωρίζεις τίποτα. Ναι, δεν έχω ιδέα, ούτε καν το είδα. Δεν μου έχει σκάσει. Αποκτήθηκε, αποκτήθηκε από τη Σαμπτόρια πριν από 1,5 μήνα. Και θέλει να τον, και θέλει να τον αποδεσμεύσει. Τον πήρε τη Χέρεφ το καλοκαίρι, το φετινό. Και μετά από 1,5 μήνα δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Και οι Ιταλοί γράφουν ότι παίζει γερά ο ΠΑΟΚ για την απόκτησή του. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί και εσύ και χθες δεν το σήμερα, ξέρω. Ναι. Δεν, κοίτα, δεν ασχολούμαι με τα γραφικά από την ώρα που ξεκίνησα τα παιχνίδια επίσημα. Γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ΠΑΟΚ είναι συγκεντρωμένος στο πώς θα μπει στους ομίλους, του Europa έστω, ήταν συγκεντρωμένος για το πώς θα περάσει τον Άγιαξ. Και δεν θα έχει συμβεί τίποτα με τα γραφικά μέχρι να τελειώσουν τα παιχνίδια με τη Σκόβα. Τώρα εντάξει, αν κερδίσουμε μεθαύριο 0-3, μπορεί να ασχοληθούμε και πριν το δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, πάντα οι ευκαιρίες σε πρωταθλήματα σαν το ελληνικό για μεταγραφικά, για μεταγραφές, δημιουργούνται τον Αύγουστο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Εντάξει. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα δεν αποτελεί νούμερο ένα επιλογή για κανένα καλό ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει να έχει ξεμείνει, θα πρέπει να μην πέσει την ομάδα του, θα πρέπει τέλος πάντων να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν τις συνθήκες για να έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει όταν μπαίνει ο Αύγουστος. Μπήκε ο Αύγουστος, 20 Αυγούστου έχουμε, αλλά νομίζω ότι μετά την επόμενη εβδομάδα και στο Τεμαρά, στο τελευταίο, στην τελική ευθεία, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για να καλύψει τα όποια κενά του που δεν είναι άλλα από τη μία κάλυψη στη θέση του ΑΚΠΟΜ και μια κάλυψη θέση του Γιαννούλη. Αν αποφασίσει να πάει και για χαφ, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αριθμητικά, ο ΠΑΟΚ πληρώνει Εσίτη, Καντουρί, Μίσιτς, Αγκούστο, Βέλμπλουμ, Μαουρίτσιο. Έχεις παίκτες για δύο θέσεις. Και κάτσε, 7. Ναι. Δίκιο έχεις. 7 παίκτες για δύο θέσεις. Δεν είναι νορμάλ να πάρεις και 8. Ναι. Ενδεχομένως... Αλλά αν κινηθεί ο ΠΑΟΚ για παίκτη, θα κινηθεί για την απόκτηση παίκτη πίσω από τον ΑΚΠΟΜ, φορ περιοχής δηλαδή, και παίκτη πίσω από τον Γιαννούλη για να έχει την κάλυψη μέχρι να γυρίσει ο Βιερίνη. Και ειδικά στην περίπτωση του αριστερού ΠΑΟΚ, εμένα το πιο πιθανό σενάριο μου φαντάζει αυτό του δανεισμού και όχι της αγοράς. Ναι. Ναι, γιατί έρχεται ο Βιερίνη. Βέβαια. Και ο Βιερίνια έρχεται και ο Γιαννούλης ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, άρα είναι ένα παιδί το οποίο θα βρει χώρο. Εντάξει, ο Βιερίνια μην ξεχνάμε ότι μπορεί να παίξει και δεξιά. Ο Βιερίνια μην ξεχνάμε ότι η φυσική του θέση είναι τα εξτρέμι. Και έτσι όπως παίζει φέτος ο ΠΑΟΚ σε φάση επίθεσης που γίνονται ψευτοδεκάρια, μπορεί να το κάνει αυτό, να συγκλίνει προς τα μέσα δηλαδή. Αλλά μην το κουράζουμε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Ναι. Δεν έχει λόγο ο ΠΑΟΚ να αγοράσει αριστερό μπακ. Ναι. Σταύρο, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο για τις εθνές εξελίξεις στην ομάδα μπάσκετ? Που κάτι έγινε. Αυτό... Κάτι δείχνει να γίνει. Δεν είναι ότι έγινε απλά κάτι. Θα βλέπεις και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο κάτι. Δεν είναι αυτή η παραδοσιακή... Ναι. Ναι, δεν είναι αυτή η παραδοσιακή, πώς το λένε, επιτροπή σωτηρίας, γραφικότητα αυτή. Ναι, τα ίδια πρόσωπα. Συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 5 ευρώ στην τσέπη τους. Ξέρουν τον μπάσκετ, ξέρουν τον ΠΑΟΚ και μπορούν να βρουν λύση. Ήδη προς τιμήν τον Κώστα Σαμιρίδης έδωσε λεφτά. Τον ακούσαμε και νωρίτερα, ναι. Ναι. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την τεχνογνωσία και το εκτόπισμα να βάλουν πλάτη σε σημαντικά θέματα. Εντάξει. Και ήδη το πρώτο βήμα έγινε με την πρόσληψη του Κώστα του Φλεβαράκη. Εντάξει. Ο Κώστας Φλεβαράκης μπορεί προπονητικά, τέλος πάντων, δεν είναι ο Πατ Ράιλι, ξέρουμε, αλλά είναι ένας άνθρωπος της οικογένειας. Βέβαια. Ωραία. Έχει επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης. Εντάξει, και θα προσπαθήσει να διαχειριστεί ένα μπάζετ από ό,τι μαθαίνω κοντά σε 400.000, το οποίο αν τον πάω και το διαχειριστεί έξυπνα,
θα σώσει τη χρονιά, θα κερδίσει πολύτιμο χρόνο και θα συμμαζέψει την κατάσταση. Γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να είναι άλλος από το να κατέβει στο πρωτάθλημα, να σώσει τη χρονιά και να συμμαζέψει την κατάσταση. Τώρα που μιλάμε, ναι, γιατί θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται και τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Νομίζω κανείς λάθος, αλλά θα το ξεπεράσουμε αυτό. Ναι, νομίζω ότι. Εντάξει, θα το μάθουμε, αλλά νομίζω ότι δεν υποβιβάζονται μόνο δύο φέτος λόγω της περσινής κατάστασης που μείναν όλοι στην Α1 πριν του Ολυμπιακού. Θα το δούμε. Έχουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορεί να καβαλήσει ο ΠΑΟΚ, που δεν έχουν ειδικό βάρος. Ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτή η εσωτερική, πώς το λένε, της πόλης μας, η τοπική έκφρα με τον Άρη, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα καλό είναι ο ΠΑΟΚ να κατέβει με μια ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί και να ξέρει ότι κάποια άλλη είναι δύσκολα. Ωραία. Γενικά πρέπει να συντονιστούμε λίγο. Έχει χάσει ο ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ του. Έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες. Πρέπει να βρει Αμερικανούς λαχεία. Πρέπει τέλος πάντων να κινηθεί πάρα πολύ έξυπνα και μπασκετικά για να σώσει την παρτίδα. Ναι. Όλοι θα πρέπει να μας αλλογεί σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έχει τραμά μου, όχι αυτός έκανε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά. Όποιος έκανε τι, ας το λύσουν αυτοί που θα είναι μέσα και θα καθαρίσουν μπουγάδες άλλων. Είναι δικό τους πρόβλημα, δικό τους θέμα. Αν αποφασίσουν αυτοί να ανοίξουν μέτωπο και να πούνε ότι ο Κόλκας έκανε αυτό, εντάξει, τότε οκ. Okay. Αλλά αυτοί, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε όλοι τώρα να λειτουργήσει το τμήμα. Βγαίνουν και τα διαρκείας από αύριο. Γιατί και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος. Εννοείται. Από αύριο στη διάθεση του κόσμου. Οπότε νομίζω ότι εδώ δεν χωράει αυτό το δεν πρέπει να καλούμε τον κόσμο. Όχι, πρέπει νομίζω. Πρέπει ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα. Τελείωσα τα ψέματα. Ευθύνη έχουμε όλοι μας για αυτό που έγινε στο μπάσκετ. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Μην βγάζουμε όλοι τον κόλο μας απ' έξω. Ωραία. Η αδιαφορία που έζησε το τμήμα μπάσκετ είναι μυθική. Και αδιαφορία και παραγωγική και δημοσιογραφική και οπαδική και όλα. Εντάξει. Δεν είναι τώρα να φεύγει καυτή πατώτα 10 χρόνια διοίκηση πρωτοδικείου. Εντάξει, είναι ενώ το κάθε χωριό έχει βγει επενδυτή. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά, τώρα μαθούμε να χορεδευόμαστε και okay, μπορούμε να χορεδευόμαστε. Εύκολο είναι. Ωραία. Αυτό είναι το σχόλιο για το μπάσκετ. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Να σε καλά, από αύριο. Που φιλοξενήσατε στην εκπομπή μου. Να σε καλά, Σταύρο. Από αύριο, Σταύρο, από τη Σλοβακία. Καλό ταξίδι. Ναι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Σταύρο. Θα πάμε γρήγορα στο διάλειμμα, γιατί έχουμε ακόμα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη αμέσως μετά. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟ 24. Ετοιμαζόμαστε για την δεύτερη συνέντευξη στο κλείσιμο της εκπομπής. Για το ποδόσφαιρο αναφερθήκαμε και για τα αγωνιστικά θέματα και για το θέμα που προέκυψε με την Νόβα. Αποστολή περιμένουμε ουσιαστικά. Mm-hmm. Νομίζω σε λίγη ώρα θα βγει. Για την ομάδα μπάσκετ τα είπαμε σε πρώτη φάση. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Ακούσαμε τον Κώστα Μυρίδη, ο οποίος δεν οροποίησε την κατάσταση σε ό,τι αφορά το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην ομάδα βόλεϊ, η οποία χθες επέστρεψε όχι στα γήπεδα ακόμα, καθώς η προπόνηση από ό,τι είδα, θα μας πει και ο Ραφαήλ, γίνεται στην Άμμο. Αλλά ξεκίνησε και η ομάδα βόλεϊ με στόχο την επιστροφή στην κορυφή. Νομίζω έχει όλα τα φόντα για να το πετύχει. Έχουμε μαζί μας και τον Ραφαήλ Καρατζή, που ήταν χθες στην πρώτη συγκέντρωση στο Παλατάκι, και τον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Καλησπέριζω και τους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέριο. Καλησπέρα, κύριε Τσαλόπουλε. Καλησπέρα. Μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, ξανά η ομάδα βόλεϊ στη δράση. Πέρασε αρκετός καιρός. Ναι, μετά το τέλος των περσινών υποχρεώσεων και κινήσεις που γίνανε για την ενίσχυση της ομάδος όλη αυτή την περίοδο, ξεκινάμε πλέον με προπονητή τον ίδιο, τον Γιούρι Φιλίπποφ, την προετοιμασία της ομάδος για τις φετινές υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Νομίζω και Τσαλόπουλο είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει συνέχεια σε ό,τι αφορά τον προπονητή, και η παραμονή του Γιούρι Φιλίπποφ τουλάχιστον έτσι φαίνεται ότι είναι προς θετική κατεύθυνση. Γιατί νομίζω, φαντάζομαι, μείνατε
ευχαριστημένοι και οι δύο πλευρές από τη συνεργασία που είχατε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Ναι, παρόλο που τελείως ξαφνικά παρουσιάστηκε αυτή η ανάγκη μετά από ήδη δύο αλλαγές προπονητών, κάτι που σπάνιο. Με τον Γιούρι Φιλίπποφ ταιριάξαμε, πετύχαμε την κατάκτηση του κυπέλλου, υπήρχαν κάποιες ατυχίες στο πρωτάθλημα, συνεχίζουμε, βάλαμε κάτω τα πράγματα και συνεχίζουμε για φέτος στο ίδιο πνεύμα. Πριν πάμε ξανά στο ΠΑΟΚ, πρόεδρε, η κατάσταση του ελληνικού βόλεϊ ποια είναι? Γιατί υπάρχουν δυσκολίες, ομάδες δεν κατεβαίνουν, ομάδες γίνεται αγώνας για να κατέβουν. Δηλαδή σε μια περίοδο που είχαμε εμείς την εικόνα απ' έξω ότι κάνει διλάβηματα προς τα εμπρός γενικότερα το άθλημα, πάλι το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για πολλές ομάδες. Το βασικό, το κυρίαρχο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Οι ομάδες αδυνατούν να βρουν χορηγούς. Μόνο οι δύο ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, μπορούν και πετυχαίνουν κάποιες συμφωνίες. Έχουν μια καλύτερη οικονομική άνεση. Όλες οι άλλες οι ομάδες δυσκολεύονται αφάνταστα. Υπάρχει τρομερή αβεβαιότητα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα συμβόλαια της τηλεοπτικής κάλυψης. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα συμμετέχουν, πόσες θα μπορέσουν να πάρουν άδεια να συμμετάχουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν θα έλεγα ότι είναι ιδανικές οι συνθήκες για να λειτουργήσει μια σοβαρή ομάδα σε αυτό το περιβάλλον. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, ναι. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί, πρόεδρε? Ναι, προς στιγμή ναι, έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα στοίχημα να μην έχουμε φέτος πολλές αλλαγές ή αν χρειαστεί θα έχουμε? Πώς το βλέπετε, γιατί παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ έχει αλλαγές. Αν χρειαστεί θα έχουμε. Αν θα χρειαστεί όμως δεν είναι δεδομένο. Ναι. Ραφαήλ. Πρόεδρε, ο κόουτς χθες χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη επένδυση που έκανε φέτος το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Γραβιδόπουλο για την τμήματα υποδομής. Θέλετε να μας πείτε, είναι ένα νέο στοίχημα αυτό για το τμήμα να επενδύσει σε νέα παιδιά και να αναδειχθούν μέσα από το τμήματα υποδομής? Ναι, είναι μια καλή κίνηση που καθυστερήσαμε πάρα πολύ αυτό για να το πετύχουμε, για να το εφαρμόσουμε. Ξεκινήσανε τα τμήματα υποδομής με νέα παιδιά. Βλέπετε, το βόλεϊ στους άνδρες είναι τέταρτο στη σειρά. Όλα τα νέα παιδιά επιδιώκουν, στοχεύουν αρχικά στο ποδόσφαιρο, μετά πηγαίνουν στο μπάσκετ, handball και μετά στο βόλεϊ. Γιατί το βόλεϊ θέλει και κάποια ύψη, τα οποία μας τα απορροφά το μπάσκετ σε μεγάλο βαθμό. Είναι λίγο δύσκολο το να βρεις νέα παιδιά που να θέλουν και να έχουν διάθεση να ασχοληθούν με το βόλεϊ. Αλλά θα το προσπαθήσουμε και θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Πρόεδρε, από τον κόσμο τι προσδοκάτε φέτος? Γιατί είναι αλήθεια ότι στα μεγάλα παιχνίδια το Παλατάκι ήταν και γεμάτο, ήταν άλλα μάτς που είχε πολύ κόσμο. Στα παιχνίδια, όχι τα μικρά, της κανονικής περίοδου, βλέπαμε ένα άδειο γήπεδο. Τι προσδοκάτε από τον κόσμο γενικότερα? Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ειδικά πέρσι δεν πετύχαμε ούτε το στόχο που είχαμε στα διαρκείας. Υστερήσαμε αρκετά. Πιστεύω ο κόσμος φέτος να μας στηρίξει, θα αρχίσουν εντός των ημερών και θα αρχίσει και η διάθεση των διαρκείας. Πιστεύω να σταθούν δίπλα στην ομάδα σε όλα γενικώς τα παιχνίδια και όχι μόνο σε κάποια, όσον αφορά με το όνομα του αντιπάλου. Είναι δύσκολα τα πράγματα και με δεδομένο ότι πάει πάρα πολύ καλά και αυτό μας ευχαριστεί όλους το ποδόσφαιρο, δυσκολεύει η κατάσταση για τα άλλα τμήματα. Ναι. Μακάρι ο κόσμος να σταθεί πιο σταθερά δίπλα στην ομάδα. Αυτό είναι συνάρτηση και της όλης οικονομικής κατάστασης. Ναι.
Πρέπει να περισσέψει για να πάρει διαρκείες και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ίσως θα πρέπει, δεν ξέρω αν το βλέπετε θετικά ή όχι, νομίζω είχε γίνει μια χρονιά, θα με διορθώσει ο Ραφαήλ αν κάνω λάθος, είχε βγει ένα εισιτήριο κοινό για τις ομάδες πλην ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί στο μέλλον να λειτουργήσει θετικά κάπως. Δηλαδή με ένα εισιτήριο διαρκείας να μπορεί ο φίλος του ΠΑΟΚ να πηγαίνει σε όλα, και στο βόλεϊ και στο πόλο, σε άνδρες, γυναίκες. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε σαν ιδέα. Αυτό μπορεί να γίνει από τον ΑΣ, ναι. Να βγάλει ένα διαρκείας ο ΑΣ, το οποίο να καλύπτει όλα τα τμήματα που είναι κάτω από την ομπρέλα του Ερασιτέχνη. Ναι, είναι μια σκέψη, αλλά πώς μοιράζεται μετά αυτό το έσοδο. Έλατε. Είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Πάρε πολλές. Πρόεδρε, βλέπετε να είναι πάλι υπόθεση των δύο του πρωτάθλημα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, γιατί νομίζω και ο Θάνος Τερζής το δήλωσε και ο κόουτς, αν δεν κάνω λάθος, ότι και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κινήσεις καλές. Είναι ικανός ο Παναθηναϊκός να σπάσει το δίπολο καλύτερο. Ή... Ναι. Ναι, θα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο μέχρι στιγμής, με τα δεδομένα που έχουμε βέβαια, στιγμή. Πάντα. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ αξιόμακος, θα είναι σε καλό επίπεδο, πιστεύω. Τώρα οι άλλες ομάδες ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει καλά και τους παίχτες που θέλουν να αποκτήσουν. Ναι. Ραφαήλ. Δεν νομίζω να έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πάντα κάτω πιστός ο κύριος Σαλόπουλος. Θα είναι μια μακριά σεζόν, νομίζω και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Επομένως θέλει γερό στο μάχη πάλι. Και κάθε επιτυχία φυσικά, μακριά από ατυχίες και τραυματισμούς πάνω απ' όλα. Φαντάζομαι κύριε Σαλόπουλε, είναι το σπουδαιότερο. Έχετε ενέργεια γενικότερα και γερό στο μάχη, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Γιατί οι δυσκολίες είναι πολλές στο άθλημα που προσφέρετε, χωρίς τη στήριξη μαζικού έτσι, οπαδικού κινήματος, αυτή είναι η αλήθεια. Τα έσοδα, δεν ξέρω, υπάρχουν έσοδα? Είναι ελάχιστα, φαντάζομαι, σε αυτά που βάζει ένα ΤΑΠ. Είναι οριακά. Προσπαθούμε να βγάλουμε τη χρονιά χωρίς να αφήσουμε κρεμότητες. Ευτυχώς αυτό μέχρι στιγμής σε συνεργασία και με τον ΑΣ και τον Θανάση Κατσάρη το έχουμε πετύχει. Δεν χρωστάμε τίποτα από πέρσι. Έχει τελειώσει η περσινή χρονιά. Ξεκινάμε τώρα για μια καινούρια. Αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες. Το βόλιο γυναικών πώς το βλέπετε, Πρόεδρε, που πρώτη φορά θα είναι οι δύο ομάδες στην Α1? Ό,τι έχω μιλήσει και με τον άνθρωπο ο οποίος το χρηματοδοτεί και το στηρίζει, τον Κώστα τον Αμυρίδη, έχει διάθεση να κάνει αισθητή την παρουσία του. Βέβαια είναι η πρώτη χρονιά. Θα είναι λίγο δύσκολη, αλλά πιστεύω ότι έχουν τη διάθεση όλοι οι άνθρωποι που απαρτίζουν το τμήμα, με πρώτον τον κύριο Μυρίδη, να καταφέρουν να έχουν μια καλή παρουσία σε όλο το πρωτάθλημα. Τον είχαμε καλεσμένο σήμερα και είπε πρώτη θέση ή δεύτερη ο στόχος της γενικής ομάδας. Ο κύριος Αμυρίδης. Για να μπορείς να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους. Σωστά. Εντάξει. Η προσπάθεια θα γίνει. Εγώ τους εύχομαι και την πρώτη. Γιατί όχι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα την κάνουν την προσπάθεια. Ήδη οι μεταγραφές που έκαναν και η στελέχωση της ομάδος είναι αξιόλογη. Σε γενικές γραμμές... Να αντιμετωπίσουν και ομάδες οι οποίες έχουν κάποιο παρελθόν, έχουν μια παράδοση στον χώρο. Η Σαντορίνη, υπάρχουν αρκετές, ο Ολυμπιακός. Θα το παλέψουν όμως. Στη γενική γραμμή, πρόεδρε, βλέπετε να έχουμε ένα πρωτάθλημα καλύτερο από πλευρά θεάματος και ποιότητας, ή είμαστε σε μια περίοδο που πολλές ομάδες θα κοιτάξουν απλά να γεμίσουν το ρόστερ, πέρα από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, κάποια άλλη ομάδα? Μιλάτε για το... Για τον ανδρικό, των ανδρών. Για τον ανδρών, ναι, για τον ανδρών. Μάλλον θα είναι πεσμένο το... Μάλλον, δεν... Δηλαδή οι δύο ομάδες αυτές και άντε ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτές οι οποίες θα μπορούν να δείξουν κάτι. Οι άλλες δεν δείχνουν ότι
μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω μέχρι την έναρξη. Βέβαια δεν ξέρουμε και πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κάπου κατά τον Οκτώβριο. Αλλά μέχρι τότε, γιατί οι μεταγραφές λήγουν μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν ακόμα. Δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα. Ναι. Κύριε Τσαλόπουλε, ένα τελευταίο σχόλιο, αν θέλετε να κάνετε, να σχολιάσετε λίγο, γιατί δεν είχαμε την χαρά να σας φιλοξενήσουμε το καλοκαίρι, την απόφαση του Ολυμπιακού να μην αγωνίσει στο Champions League. Κάτι που το έχει ξανακάνει. Πώς το βιώνετε σε αυτό? Δηλαδή, η ομάδα που κερδίζει το δικαίωμα να παίξει στο Champions League να μην εκμεταλλεύεται αυτό το που έχει κερδίσει στους αγωνιστικούς χώρους. Τι δικαιολογείται την απόφαση, είναι αδικαιολόγητη? Κατ' εμέ δεν είναι δικαιολογημένη. Δεν είναι. Από τη στιγμή που θέλεις να είσαι πρωταθλητής σε ένα πρωτάθλημα, πρέπει να εκπροσωπήσεις και στην Ευρώπη αυτή σου τη θέση. Το να πηγαίνεις και να με προφάσεις να ισχυρίζεις ότι δεν έχω ανάλογο γήπεδο που να καλύπτει τις ανάγκες στην Αττική, και πηγαίνω σε υποδιέστερο, σε δεύτερο ή τρίτο στην αξιολόγηση ευρωπαϊκό διαγωνισμό, δεν ξέρω κατά πόσο τους ωφελεί. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια συνήθεια την οποία την επαναλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Σωστά. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και σε εσάς και στα παιδιά και στον προπονητή. Υγεία πάνω και να μην έχουμε τραυματισμούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Να μην έχουμε επεισόδια, να έχουμε ένα πρωτάθλημα όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικό. Γιατί εντάξει, μπορεί ο ΠΑΟΚ να παραμένει σε υψηλό επίπεδο, αλλά νομίζω για εσάς δεν είναι ευχάριστο να βλέπετε τις άλλες ομάδες να μην έχουν ανάλογη ποιότητα. Ειλικρινά καθόλου. Θα μας ενδιαφέρει ένα δυνατό πρωτάθλημα, ναι, ώστε να μπορούμε να ανεβάσουμε κι εμείς το επίπεδό μας. Ναι. Γιατί ξέρω ότι δεν βλέπετε κοντόφθαλμα γενικότερα αυτά που γίνονται στο άθλημα. Και ξέρω ότι θα αποτιμούσατε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ακόμα και αν το έργο του ΠΑΟΚ ήταν πιο δύσκολο. Μας αν είχε άλλες τέσσερις ομάδες. Ήταν καλύτερη τότε. Ναι. Εντάξει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πρέπει να τα παίρνουμε όπως είναι στη ζωή. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Καλά. Μακάρι η ομάδα να επιστρέψει. Έχει δώσει πολλές χαρές στον κόσμο. Θα πρέπει και ο κόσμος να σταθεί πιο σταθερά δίπλα της. Μακάρι το τέλος της χρονιάς να μας βρει όλους μαζί χαρούμενους και εσάς πρώτα απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαλόπουλε. Να είστε καλά, δύναμη. Και εγώ ευχαριστώ. Yes. Ραφαήλ. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο. Εχθές τι έγινε στο Παλατάκι? Δώσ' μας λίγο ένα κλίμα, γιατί ήσουν στην πρώτη συγκέντρωση. Λοιπόν, υπήρξε μια πρώτη τυπική συγκέντρωση χθες στο Box Sports Arena. Υπήρξε μια ομιλία από τον κύριο Τσαλόπουλο που υποδέχθηκε τους νέους και τους παλιούς παίχτες, φυσικά και τον Γιούρι Φιλίπποφ. Στη συνέχεια η ομάδα μετέβει στο χωριό της Ειρήνης, εκεί όπου θα γίνει έτσι το επόμενο δεκαήμερο το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, με ασκήσεις στην άμμο, στη φυσική κατάσταση, αφού από τις 2 Σεπτεμβρίου και μετά θα μπει η ομάδα στο γήπεδο, σύμφωνα με το πλάνο του κυρίου Φιλίπποφ και των συνεργατών του. Πολύ ευδιάθετος ο coach, ανέλησε σχεδόν όλο το πλάνο της προετοιμασίας, το πώς θα κυλήσει και με τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν στο τέλος Σεπτεμβρίου στο εξωτερικό, ίσως και κάποια επιπλέον παιχνίδια όταν θα γυρίσουν και οι τρεις διεθνείς, ο Τακουρίδης, ο Φιλίπποφ και ο Μάρσαλ, με την Νεφτοχημίκ, την ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, του Νίκη Ζελιάσκοφ, είτε αν θα πάει ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία, είτε αν θα έρθει η Βουλγάρικη ομάδα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι ο μοναδικός του προβληματισμός ήταν αυτός που εξέφρασε και ο κύριος Σαλόπουλος, ότι ξεκινάμε δηλαδή την προετοιμασία, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτός ήταν ο μοναδικός προβληματισμός του coach χθες. Μάλιστα. Γενικότερα για τις άλλες ομάδες έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια μεταγραφή ή κάτι άλλο σημαντικό? Ο Ηρακλής ενισχύεται σιγά σιγά και κλείνει το ρόστερ του, έφερε έναν σχετικά καλό γερμανό διαγώνιο. Βέβαια από ό,τι φαίνονται το πλάνο είναι να έρθει μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, μέχρι τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, και εφόσον πείσει με τις εμφανίσεις του να ανανεωθεί συνεργασία και για το επόμενο εξάμηνο. Όφη έχει κλείσει το ρόστερ του νεοφώτιστος με σημαντικές κινήσεις Ελλήνων και ξένων παιχτών. Για άλλες ομάδες ακόμα όχι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι αρκετές ομάδες δηλαδή που έχουν σχεδόν κανένα παίχτη δηλαδή στο ρόστερ τους, ούτε στο τεχνικό τους team. Θα περιμένουν νομίζω και τις εξελίξεις με τα τηλεοπτικά και μετά να κάνουν τις όποιες κινήσεις. Είχαμε μεταγραφεί στην ομάδα μπάσκετ,
νομίζω σημαντική. Ναι. Τη γυναικεία. Η Ελένη Σύρα ήταν ένα νομίζω αποθυμένο και του κύριου Αγγελίδη, το είπε και στην τοποθέτησή του στα social media. Πολλά χρόνια ήθελε να την φέρει στον ΠΑΟΚ, τελικά αυτό έγινε φέτος. Πολύ ελπιδοφόρα παίκτρια, θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που κάνει πάντα η ομάδα να ενισχύεται με Ελληνίδες αθλήτριες. Εντάξει, θα υπάρξει ενίσχυση περαιτέρω από την ξένη αγορά με τις Αμερικανίδες. Είπαμε χθες και για τις κληρώσεις. Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει και αυτή τον Οκτώβριο με τον Παναθηναϊκό πρώτο μάτι στο Παλατάκι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ για μια ακόμα χρονιά θα είναι από τις πρωταγωνίστριες ομάδες Α1. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον πρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον Αντώνη Τσαλόπουλο, και τον Ραφαήλ Καδατζή, ο οποίος ήταν χθες στην πρώτη συγκέντρωση. Γενικότερα, αγάπη, μπαίνουν σιγά σιγά στη ζωή μας και τα άλλα αθλήματα. Καλό είναι που ο ΠΑΟΚ τα έχει όλα στις μεγάλες κατηγορίες πλέον. Ναι. Είναι σημαντικό γιατί. Εντάξει. Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί παντού. Και μην ξεχνάμε, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το έχουν στο μυαλό του, ότι εκατοντάδες και χιλιάδες παιδιά είναι πίσω από τα φώτα και στο βόλεϊ και στο πόλο και στο γυναικείο μπάσκετ. Είναι πάρα πολλά παιδιά και στα άλλα αθλήματα. Στο στίβο, στην πάλη, στην άρση βαρών. Μιλάμε, παιδιά, για έναν οργανισμό που χιλιάδες παιδιά φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μερικά από αυτά θα γίνουν πρωταθλητές, άλλα δεν θα γίνουν, αλλά είναι πολύ σημαντικό η οικογένεια του ΠΑΟΚ να είναι μεγάλη και τα παιδιά από μικρή ηλικία να είναι σε απόλυτη συνάρτηση ζωή τους με τον αθλητισμό. Υπάρχει κολύμβηση, υπάρχουν πολεμικές τέχνες. Γενικότερα έχει ζωή η ωραία τέχνης ΠΑΟΚ και μακάρι και τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερα παιδιά να έρθουν στην αστρονομική οικογένεια. Και είναι σημαντικό ότι όσο αναπτύσσονται τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, τόσο καλύτερη λειτουργία υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν σε συνθήκες που δεν τα έχουν επαγγελματικές ομάδες. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ πλέον σε όλα τα τμήματα κάνει την προσπάθειά του. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε, αλλά νομίζω ότι ακόμη και έτσι και με την τωρινή κατάσταση, ακόμη και στα τμήματα υποδομής όλων των αθλημάτων, οι συνθήκες είναι ικανοποιητικές. Και ξαναλέω, χιλιάδες παιδιά και στην ομάδα ποδοσφαίρου της Ακαδημίας και σε όλες τις ακαδημίες όλων των αθλημάτων, είτε είναι ομαδικών είτε είναι ατομικών. Ο ΠΑΟΚ ολοένα και αυξάνει τα αθλήματα που έχει υπό τη σκέπη του. Έχει βάλει και πολεμικές τέχνες και καλλιτεχνική κολύβηση και συγχρονημένη κολύβηση και κολύβηση και πόλο. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις χιλιάδες παιδιά να προπονούνται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αγάπη, θέλω 6 νούμερα από το 1 μέχρι το 32 για τον Πανετολικό. Λοιπόν, 2, mm-hmm. 16, ναι. 20, 2, 16, 20, 10, ναι. 30, φτάνει. Πόσα είπα? Όχι, ακόμα ένα. Και το 17. Ωραία, 6. Και θέλω άλλα 6 από το 1 μέχρι το 42 για τα 6 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Σλόβαν τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, το 1, ναι. Το 7, ναι. Το 31, ναι. Το 19, ναι. Το 24, mm-hmm. Το 40. Φτάνει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τα 6 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανετολικός. Θα ενημερωθείτε τώρα από τη Μαριλίζ μετά τις 2. Βαγιόπουλος Βάγιος. Το κινητό σε 974. Ειρήνη Νικολαίδου. Το κινητό σε 427. Το 17. Μανιάτης Γιώργος. Το κινητό σε 254. Το νούμερο 20. Ζαφύρο Δεβετζή. Το κινητό σε 769. Δαϊκούδης Ιωάννης το 5ο εισιτήριο σε 905 και το 6ο εισιτήριο Παπαμιχαλάκης Τρίφων το κινητό σε 093. Ξαναλέω τα εισιτήρια τα 6 για το μάτς ΠΑΟΚ Πανετολικός: Βαγιόπουλος Βάγιος, Νικολαίδου Ειρήνη, Μανιάτης Γιώργος, Δεβετζή Ζαφύρο, Δαϊκούδης Ιωάννης και Παπαμιχαλάκης Τρίφων. Και τα 6 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Σλόβαν: Δαϊκούδης Βασίλειος το κινητό σε 368, Ηλιάδης Ιωσήφ το κινητό σε 104, Παύλος Τόμας το κινητό σε 238, το επόμενο Καραθάνος Κωνσταντίνος το κινητό σε 158, το πέμπτο εισιτήριο Θωμάς Ρωμανίδης σε 039 και το τελευταίο
Ελευθεριάδης Ιορδάνης, το κινητό σε 704. Ξαναλέω, Βασίλειος Δαϊκούδης, Ιωσήφ Ηλιάδης, Παύλος Τόμας, Καραθάνος Κωνσταντίνος, Ρωμανίδης Τομάς, Ελευθεριάδης Ιορδάνης, τα 6 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Σλόβαν. Την μεθεπόμενη Πέμπτη θα δώσουμε εισιτήρια και αύριο. Δεν ξέρω αν θα είναι 6 και 6 ή παραπάνω ή λιγότερα. Θα σας τα πει η αγάπη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αποστολή δεν βγήκε στέργιο ποτέ. Την περιμένουμε στην πορεία της ημέρας. Κλασικά, ποτέ δεν βγαίνει αποστολή. Μας πολεμάνε, αγάπη. Κανονικά. Όπως πολεμάνε και τον εκλογικό. Όχι, εικόνες βάλαν, αλλά οκ. Ο Άρτα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εσείς θα είστε από αύριο στην Μπρατισλάβα μέχρι και την Παρασκευή. Οπότε θα έχουμε διάφορες συνδέσεις όλη τη διάρκεια της ημέρας, από αύριο και μεθαύριο και την Παρασκευή. Νομίζω ότι θα έχει ειδήσεις και σήμερα για την ομάδα μπάσκετ και την ομάδα ποδοσφαίρου. Θα τις διαβάσετε όλες στο ΠΑΟΚ 24. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο, την καθιερωμένη ώρα, λίγο μετά τις 12, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι σε όλους.